Ζωντανά εδώ είμαστε, μας λείψατε χθες. Είχαμε έτσι πολιτική επικαιρότητα. Εδώ είμαστε πάλι. Που λείψατε, η αλήθεια είναι. Το πιστεύετε? Και στον κόσμο λείψαμε. Δηλαδή, αυτό το μεσοβδόμαδο ξαφνικά κάθεσε και λέω: όχι, εδώ παρεούλα η εβδομάδα μας. 10 παρά 10 στο καθημερινό μας ραντεβού. Ο νέος της σύντροφος είναι. Παιδιά, είναι ο γιος της, ο Πασχάλη. Μας. Καλημέρα, Πασχάλη. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις και σήμερα θα μας μαγειρέψετε μαμά και γιος. Βέβαια, παρεούλα, παρεούλα. Τι γλυκό παιδί που είσαι, πόσο χρονών είσαι? 28. Μόνο 28 είσαι. Ναι, φαίνεσαι λίγο μεγαλύτερος. Ωραία τον έφτιαξες. Καλώς ήρθες στην εκπομπή μας, Πασχάλη. Λοιπόν, και μας μαγειρεύουνε λαζάνια με κοτόπουλο και τυριά. Και τυριά και μπεσαμέλ. Είναι η συνταγή του Πασχάλη, δικιά σου. Του κυρίου. Μάλιστα. Του κυρίου. Τη διάλεξε ο Πασχάλης για σήμερα αυτή τη συνταγή. Όπω τη φαγητάρα είναι αυτή. Πάμε να δούμε τα υλικά και να είναι πραγματικά, παιδιά, είναι τέλεια μια συνταγή. Και όχι και πολύ δύσκολη, έτσι. Έχεις και ωραίο χαμόγελο, Πασχάλη. Φαίνεσαι καλός άνθρωπος. Ευχαριστώ. Ένα πακέτο λαζάνια, δύο στήθη κοτόπουλο, ένα μπούτι κοτόπουλο χωρίς κόκαλο, ένα κρεμμύδι ξερό, ένα καρότο, δύο σκελίδες κορδάκι, αλάτι, πιπέρι, θυμάρι, ένα ποτηράκι κρασί για να σβήσουμε το κοτόπουλο, λαδάκι και θέλουμε 200 γραμμάρια γκούντα, 200 γραμμάρια γραβιέρα ή ό,τι άλλο τυράκι έτσι. Σε κίτρινο τυρί έχουμε στο ψυγείο μας. Φανταστικό, φανταστικό. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Πασχάλη παρέα. Να πούμε και για την μπεσαμέλ. Θέλουμε δύο σκελίδες βούτυρο, 4 κουταλιές σούπας αλεύρι, αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάριδο. Γιατί να το τονίσουμε αυτό, την μπεσαμέλ τη φτιάχνουμε εδώ εμείς, η Μαρία μας με τον Πασχάλη και όχι έτοιμη. Ο Πασχάλης, ξαναλέω, είναι ο γιος της Μαρίας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Μπεσαμέλ πάντοτε εδώ να μην πιτσιλήσει. Βάζουμε το κοτοπουλάκι. Στήθος ή ανάμεικτο. Στήθος και μπουτάκι. Ωραία, για να είναι λίγο μαλακό. Ναι, ή ό,τι θέλει ο καθένας. Το ψιλοκόβουμε όμως αρκετά για να ψηθεί πολύ γρήγορα. Ας κάνεις ψιλοκόβεις το κρεμμυδάκι. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Μην τρέπεσαι. Όχι, γιατί δεν τραπώ. Το έχουμε γίνει φίλοι. Έχει κάνει τηλεόραση εκείνος και στην Κωνσταντινούπολη. Α, υπέροχα. Είσαι και στο μαγαζί. Ναι, ναι, στην πόλη. Στην Θουκυδίδου. Α, στην πόλη είσαι εσύ. Στην πόλη, ναι, ναι. Ωραία. Εκεί ποια συνταγή είναι η νούμερο ένα? Εκεί νούμερο ένα είναι το καλαμάρι του γεμιστό. Το καλαμάρι. Με μελιτζάνα καπνιστή. Για να το κάνουμε το καλαμάρι και τη μελιτζάνα, να τα κάνουμε αυτά. Ναι, να τα κάνουμε γιατί είναι πολύ ωραία, έτσι λίγο προς την άνοιξη. Πολύ ωραία. Θα κάνουμε τα θαλασσινά. Λοιπόν, τσιγαρίζουμε λοιπόν να πάρουμε ένα κρεμμυδάκι. Ρίχνουμε τώρα και το κρεμμυδάκι. Είδατε το κοτόπουλο πήρε αμέσως το χρώμα του άσπρο, του ψημένου. Τώρα μαζί με το κρεμμυδάκι. Θα συνεχίσει να ψήνεται. Αν σας πω ότι αυτή η συνταγή με την έχω ξανακούσει, γιατί συνήθως έχουμε συνηθίσει τα λαζάνια να είναι με κιμά και όχι με κοτόπουλο και τυριά. Με σπανάκι. Μπράβο, ή με σπανάκι. Κόβω, συνεχίζω να κόβω. Ναι, είπαμε μια διαφορετική συνταγή για σήμερα. Θα κόψω και τον Γρηγόρη. Για τον Γρηγόρη, σε παρακαλώ πολύ, γιατί. Κινδυνεύω, αλλά δεν μου μιλάει σήμερα. Δεν μου μιλά, Μαρία, δεν θέλω. Εγώ με προσέχει η Κατερίνα. Λοιπόν, αλλά αν θέλετε, φέρτε δύο κομμάτια, δεν θα πάνε χαμένα. Καλά, φέρτε το πυρέξ και βλέπουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν και βάζουμε και τα καροτάκια μας μέσα. Ρίξαμε και τα καροτάκια μέσα. Συγγνώμη, να πάμε ένα πιατάκι. Βεβαίως. Ναι. Τώρα θα ρίξουμε μέσα και το σκόρδο. Το καρότο γιατί, Μαρία? Το καρότο για να πάρει και γεύση και χρώμα και άρωμα. Για να έχουμε και λαχανικά. Πρέπει να τρώμε λαχανικά, παιδιά, πάρα πολλά. Ειδικά τώρα το χειμώνα που έχει πάρα πολλούς ιούς. Κυκλοφορούν τόσες αρρώστιες. Θέλει μπόλικα λαχανικά να τρώμε. Γρηγόρη. Έλα, αγάπη μου. Έλα. Να σε λοιπόν, καλά, θα τσιγαρίζουμε όλα μαζί. Θα τσιγαρίζουμε λοιπόν εδώ όλα μαζί. Τι και τώρα θα ρίξουμε. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, για και δείτε εδώ πέρα. Τι έβαλε η γυναίκα.
Μερίδα χορταστική. Αυτό είναι σαν για σένα. Μπακλαβαράκι. Σένα, έχει και κατέλυνα. Συνέχεια. Λοιπόν, θα ρίξουμε τώρα. Ρίξαμε και το σκορδάκι. Ευχαριστώ πολύ. Πασχάλη μου, το κρασί βοήθησε με. Ωραία. Μπράβο. Κόκκινο κρασί. Κόκκινο κρασάκι. Κόκκινο. Να πάρει έτσι πιο έντονη γεύση, έτσι χειμωνιάτικο να είναι. Εν τω μεταξύ, τα λαζάνια είναι ζυμαρικά που αρέσουν πάρα πολύ και σε παιδάκια. Αυτό είναι που έχω προσέξει. Αλατάκι βάζω λίγο γιατί θα έχει πάρα πολλά τυράκια. Φρεσκοτριμμένο πιπεράκι. Θα μας ρίξεις εσύ το πιπεράκι. Ωραίο, ο Πασχάλης. Μπράβο, Πασχάλη. Βάζεις ωραία το πιπέρι. Σαλάτι έριξες, αλλά βάλε και πιπέρι. Βάλε και πιπέρι. Το φαγητό. Δεν πειράζει, θα βάλουμε λιγότερα τυράκια. Ρίξαμε και το πιπέρι μας. Οπότε, τι κάνουμε τώρα. Θα αφήσουμε στο πλάι. Τι να κάνουμε. Θα φέρουμε εδώ. Ωραία. Αφήνουμε λίγο να σιγοβράζει. Να σιγοβράζει το κοτόπουλο. Μαζί με όλα τα. Λοιπόν, τι βλέπω σε λίγο. Χάρη και Μέγαν στα δικαστήρια. Απαπά, και τι σας έχουμε. Θα είναι κυμάρα στην παρέα μας. Τι γίνεται με αυτό ζευγάρι. Και ετοιμάζουμε αμέσως την μπεσαμέλ. Ωραία. Κάτσε να πάρω λίγο βούτυρο, γιατί αυτό ήταν περισσότερο. Λοιπόν, βάζουμε λίγο βουτυράκι, θα τη φτιάξουμε σπιτική την μπεσαμέλ. Βλέπω και το μοσχοκάριδο ότι έχει το πλάι. Πάντα απαραίτητο, απαραίτητο. Βάζουμε το βούτυρο λοιπόν να λιώσει. Το βούτυρο σχεδόν έχει λιώσει και ρίχνουμε το αλεύρι. Ωραία. Θα μου δώσεις το σύρμα, Πασχάλη μου. Εννοείς το φουά. Το βέβαια, εσείς οι νέοι σεφ, φουά τα λέτε, εμείς σύρμα τα λέγαμε. Πασχάλη, πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με τη μαγειρική? Η αλήθεια είναι ότι γιατρός πήγαινα. Αλήθεια. Ναι. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Και μετά, στη συνέχεια, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανε η μητέρα μου. Και ήθελα να ακολουθήσω κι εγώ. Ήσουν από μικρός μες στην κουζίνα. Ναι. Ήταν χόμπι πολύ. Μπράβο. Χόμπι. Λοιπόν, γαλατάκι, ανακατεύουμε. Και γάλα σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά θα δείτε, παιδιά, η μπεσαμέλ είναι πανεύκολη να γίνει. Ούτε καν της υπομονής δεν είναι, που λέμε καμιά φορά αυτό το φαγητό είναι της υπομονής. Καθόλου. Ήδη βλέπετε με το γάλα, το βούτυρο και το αλεύρι πώς δένει και γίνεται μία υπέροχη κρέμα. Απλά πρέπει κρέμα. Να είμαστε προσεκτικοί με την μπεσαμέλ να μην σβολιάσει. Ναι, θέλει συνέχεια να κάτωμα. Συνέχεια να κάτωμα. Κοίταξε, Κατερίνα μου, ούτε ένα σβολάκι βλέπει. Τίποτα. Μια κρέμα με βελούδινη υφή. Όπου κομματάρα έχετε βάλει. Ο Βαγγέλης είναι η Αράπογλου. Η Αράπογλου. Ρίξε μου λίγο. Όταν είναι η Αράπογλου, ξέρει, επειδή με ξέρει καλύτερα, βάζει. Σήμερα έχουμε κομματάρες και λαζάνια και τραγούδια. Είναι και τέλεια. Τραγούδια. Λίγο γάλα ακόμα. Πολύ ωραία. Βάζουμε λίγο γαλατάκι ακόμα. Ήταν μικρό, ναι, μια χαρά. Εγώ έκανα και μια μπεσαμέλ καλού κακού έτοιμη, αλλά βλέπετε ότι και ζωντανά η μπεσαμέλ γίνεται πολύ γρήγορα και είναι σχεδόν έτοιμη. Έτοιμη και η μπεσαμέλ μας. Σβήνουμε. Λοιπόν, πάμε να στήσουμε λίγο και το φαγητό πάμε μας. Να στήσουμε. Κάτι που εγώ ειλικρινά πολλές φορές μπερδεύομαι, λέγα τα λαζάνια δεν θέλουν βράσιμο πριν. Όχι με παιδιά, όχι, τα βάζετε απευθείας. Όχι, μοσχοκάριδο βάζει ο Πασχάλης και λίγο πιπέρι θα βάλουμε. Για να συνεχίσω να κόβω εγώ εδώ και πάμε να στήσουμε το φαγητό μας. Κόβω λίγο να δείτε και πάμε στο στήσιμο. Λοιπόν, για να στήσουμε θέλει να ρίξουμε. Εγώ θα βάλω ελαιόλαδο στον τεψί μου. Αν θέλετε εσείς μπορείτε να το βουτυρώσετε, να βάλετε βουτυράκι. Ωραία. Ρίξε μου λίγο. Ναι, εγώ λαδάκι θα βάλω. Βάλει μου αρκετό λαδάκι. Ωραία. Λαδώνουμε το τεψί μας καλά-καλά. Και αρχίζουμε και στείνουμε τα λαζάνια. Να σε ρωτήσω, υπάρχουν διάφορα μεγέθη στα λαζάνια, όχι? Όχι, στο πακέτο θα βγουν αυτά. Όσα χωράνε στο τεψί. Όσα χωράνε στο τεψί. Εδώ βλέπουμε τα τρία. Μήπως βάλουμε και ένα μισό. Ναι. Ωραία. Να σπάσουμε ένα κομματάκι έτσι. Δεν μας πειράζει καθόλου. Να σε ρωτήσω, εδώ πόση ώρα τα έχουμε αφήσει το κοτόπουλάκι? Το κοτόπουλο, παιδιά, πρέπει να ψηθεί σχεδόν μισή ώρα. Ωραία. Μισή ώρα για να καλοψηθεί το κοτόπουλο και μετά θα αρχίσουμε να το στείνουμε. Εμείς τώρα δεν το ψήσαμε βέβαια τελειωτικά. Για να σας δείξουμε πώς θα γίνει το στήσιμο. Βάζουμε το κοτόπουλο. Ωραία. Μετά από τη στρώση το κοτόπουλο θα βάλουμε μία στρώση μπεσαμέλ. Το ζουμί το βάζουμε για να ψηθούν καλύτερα τα λαζάνια. Βάζουμε και ζουμάκι, ναι. Βάζουμε, αλλά βέβαια αυτό όση ώρα ψηθεί, το ζουμάκι αυτό θα το απορροφήσει. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε εδώ την μπεσαμέλ μας. Στείνουμε, βάζουμε μπεσαμέλ. Ζωή μου βράδια. Την μπεσαμέλ θα τη στήσουμε να πάει πέρα ως πέρα. Αυτό είναι bullying, αράπογλου. Υπενθύμηση είναι. Δεν έχει η καρδιά μου. Ωραία.
Άρα. Λοιπόν, βάζουμε την μπεσαμέλ, τη στείνουμε πολύ καλά, έτσι. Να πάει πέρα ως πέρα, εμείς λόγω χρόνου βέβαια. Και είναι ένα εναλλακτικό παστίτσιο με κοτόπουλο και λαζάνια και πιο ελαφρύ. Θα ρίξει εσύ το τυράκι. Ναι, ναι. Διάφορα τυριά, ε. Ναι, ναι, διάφορα τυριά. Ποια τυριά πιστεύεις λιώνουν καλύτερα στα τέτοια φαγητά και ταιριάζουν. Γκούντα. Σένταρ γκούντα, σωστά. Κεφαλοτήρι επίση ταιριάζει. Γραβιέρα, βέβαια. Γραβιέρα. Και τα αλμυρί, αλλά εντάξει, ναι, το αλάτι. Αν βάλουμε γραβιέρα, ναι, δεν θα βάλουμε πολύ αλάτι. Σωστά. Βάζουμε δεύτερη σειρά λαζάνια. Ναι. Πολύ ωραίο φαγητό. Πολύ ωραίο, πραγματικά πολύ ωραίο και είναι πραγματικά καλά με ρώτησες. Είναι πάρα πολλοί κόσμος που ρωτάει μήπως πρέπει τα λαζάνια πρώτα να τα βράσουμε. Όχι, όχι, παιδιά, ναι, δεν τα βράζουμε. Λοιπόν, και πώς τρώσει το κάνουμε όλο αυτό. Και συνεχίζουμε. Μία στρώση κοτόπουλο, μπεσαμέλ τυράκι και κλείνουμε πάλι ναι, με τα λαζάνια. Ωραία. Και στο τέλος, πόση ώρα το βάζουμε στο φούρνο. Στους 180 βαθμούς θέλουμε 3 τέταρτα της ώρας, ψήσιμο. 45 λεπτά. 45 λεπτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε σε λίγο, Πασχάλη, τα λέμε σε λίγο. Πάμε να δούμε πώς θα είναι η Πέμπτη, μας πλησιάζει και Σαββατοκύριακο με το Βικάκι μας. Καλημέρα. Καλημέρα, Βικάκι μου. Τα φίλε, παρακαλώ. Θέλω κάποια στιγμή, θα πάμε στα ζώδια όμως να το κάνουμε, να σε ρωτήσω αν έχεις κάνει πρόβλεψη το τι θα γίνει στο γάμο της Μέγκαν και του Χάρη, αν αυτοί οι δύο άνθρωποι θα συνεχίσουν να είναι μαζί. Ο ένας είναι Παρθένος, ο Χάρη, και η Μέγκαν είναι Λιοντάρη. Πάνε πει το πρώτο, το πάνω χέρι το έχει η Μέγκαν εδώ. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να δούμε τα δικά μας και όποτε θέλεις σου κάνω πλήρη ανάλυση για τη Μέγκαν ναι, 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 και το Χάρη. Οπωσδήποτε. Και να περάσουμε λοιπόν να δούμε τον κρυό. Ευθύνες και υποχρεώσεις, αλλά και ρύθμιση εκκρεμωτήτων. Το θέλουμε το υπόλοιπο του Γενάρη, μας εξυπηρετεί ποικιλοτρόπος. Άρα καλό είναι ότι υπάρχει σε κρεμότητα να το ξεμπερδεύετε. Η σημερινή μέρα έχει ευθύνες, έχει υποχρεώσεις, αλλά δεν ξεχνάμε ότι επειδή διανύουμε το ζώδιο του υδροχώου και αύριο το βράδυ έχει μια νέα σελήνη εκεί πέρα, μπορούμε να βασιστούμε και στους φίλους και να κάνουμε καινούργια σχέδια και πράγματα. Και να περάσουμε στον Ταύρο. Υπάρχει μία αντιπολίτευση, είναι ο Ερμής, αυτό που το λέμε και το ξαναλέμε, ναι, το τι λέμε, γράφουμε, υπογράφουμε τα έγγραφα, συμφωνίες, τούτο εκείνο, που δεν προχωρούν γρήγορα, που μπορεί να υπάρχουν εμπλοκές και όλα αυτά. Προσέχετε λίγο περισσότερο, αλλά έχετε εναλλακτικές πάρα πολλές και σε οικονομικό επίπεδο τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν και στις σχέσεις σας και γενικότερα είναι αυτό που λέμε να στρώνουμε καινούργια πράγματα. Ωραία. Ακόμα και αν δεν τα δρομολογήσουμε αμέσως, να τα βάλουμε σε κάποια τροχιά έστω στο μυαλό μας. Πολύ ωραία τα τροχιά. Και να περάσουμε στους διδύμους, κούραση και έξοδα, αλλά σήμερα κάπως πιο άνετα. Η σημερινή μέρα προσφέρεται να δείτε τα διάφορα συμφέροντά σας. Σε οικονομικό επίπεδο δεν είναι η περίοδος αυτή βοηθητική. Το νιώθετε, τα έξοδα είναι περισσότερα, τα έσοδα δεν έχονται εύκολα. Αισθηματικά είναι μια πάνω, μια κάτω και μπλεγμένα εδώ τα συναισθήματα και λίγο από εκεί. Όλα αυτά μέχρι το μέσον περίπου του Φλεβάρι, κάπως έτσι θα πάει πάνω κάτω. Σήμερα όμως και αύριο και ιδιαίτερα από αύριο το απόγευμα βραδάκι και μετά η εύνοια είναι σαφώς μεγαλύτερη παντού. Και να περάσουμε στον καρκίνο. Ένα ζευγάρι ημερών θέλει προσοχή. Είναι η σημερινή μέρα και είναι η αυριανή μέχρι τα απογευματάκι ιδιαίτερα. Αυτό σημαίνει ότι θέλει μια στοιχειώδη προσοχή, έχει πιο πολύ κούραση, είναι εκκρεμότητες πιο πολλές, αλλά όχι με τρόπο που να μην μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε. Αντιμετωπίσουμε όλα και μια εύνοια μεγαλύτερη. Τώρα θα δείτε, πουλάω, αγοράζω, κάνω, ρυθμίζω σε οικονομικό επίπεδο, σε περιουσιακό και στις σχέσεις μας. Συζητάμε, ξεμπερδεύουμε, πάμε μπροστά και δεν γυρνάμε προς τα πίσω. Πολύ ωραία. Και να δούμε το Λέοντα. Ακόμα και τα δύσκολα πιο καλύτερα σήμερα σημαίνει ότι τρέχουν κάπως καλύτερα και η σημερινή μέρα συμβάλλει σε αυτό. Και η αυριανή μέχρι το μεσημεράκι, απογευματάκι, το Σαββατοκύριακο από το Σάββατο, από αύριο το βράδυ, Σάββατο, Κυριακή, έχει πιο πολύ κούραση. Είναι πολλά τα θέματα που θα σας απασχολήσουν. Ελαφρύνετε όσο μπορείτε να ελαφρύνετε λοιπόν την ώρα και τις ημέρες που έχει την πιο πολύ κούραση και τα πιο πολλά θέματα. Σήμερα μπορείτε καλύτερα παντού, χωρίς να πούμε ότι είναι ένα εξαιρετικό διάστημα. Μικρές δυσκολίες που αντιμετωπίζονται ακόμα και στις σχέσεις και παντού. Και να περάσουμε στην Παρθένο. Με μια μικρή έξτρα βοήθεια έως και αύριο το απόγευμα, αυτό σημαίνει ότι τώρα είναι η καλή στιγμή
να κάνετε αυτά που σας απασχολούν στο βαθμό που εξαρτώνται από το χέρι σας, όπως επίσης και να ρυθμίσετε πάσης φύσεως εκκρεμότητες. Να πω ότι σε οικονομικό επίπεδο τα πράγματα ακόμα σκαμπανεβάζουν και συναισθηματικό είναι μια έτσι, μια γιουβέτσι, όλα αυτά. Αλλά σήμερα και αύριο σίγουρα είναι αυτό που λέμε και κάποια καλά νέα ενθαρρυντικά και εσείς μπορείτε σε όλους τους τομείς να κάνετε το καλύτερό σας. Και να περάσουμε στο ζυγό. Το σπίτι, τα ακίνητα, οι χώροι, οι συγγενείς, όλα αυτά είναι η βαβούρα, είναι η κούραση σήμερα και μέχρι αύριο το απόγευμα. Βεβαίως από αύριο το βράδυ και μετά ανεβάζεται έτσι ας πούμε σε διάθεση και ακόμα τα πράγματα γίνονται πιο ομαλά. Εσείς πιο ευέλικτοι από αύριο το βράδυ και μετά θέλω να ετοιμάσετε το Σαββατοκύριακο κάτι διαφορετικό, κάτι έξτρα και στις σχέσεις και γενικότερα. Και να περάσουμε στο Σκορπιό. Με προσοχή αλλά και εύνοια έως αύριο το μεσημεράκι, τι κάνετε, αξιοποιείτε πλήρως τη σημερινή μέρα και την αυριανή μέχρι το μεσημεράκι. Βεβαίως, το ότι ο Ερμής είναι σε μια θέση κόντρας αυτή τη στιγμή δεν διευκολύνει ιδιαίτερα τις συζητήσεις, τις προτάσεις, τα έγγραφα, τα έντυπα, όλο αυτό που λέμε, αυτό το χαρτί που θέλω να πάρω για να ξεκινήσουν πράγματα. Ωστόσο, εναλλακτικά από την άλλη μεριά και σε οικονομικό επίπεδο και σε αισθηματικό και στις σχέσεις, όλο και κάτι γίνεται, ούτως ώστε να μην αποθαρρύνεστε. Σήμερα λοιπόν και μέχρι αύριο το απογευματάκι καλύτερα και μην βάλετε πολλά για αύριο το βράδυ και το Σαββατοκύριακο λίγο, μην το φορτώσετε. Τέλεια. Και να περάσουμε στον Τοξότη, τα οικονομικά και τα αισθηματικά σε πρώτο πλάνο. Και γιατί είναι σε πρώτο πλάνο, γιατί αυτά σας απασχολούν ιδιαίτερα αυτό τον καιρό. Βεβαίως και τα επαγγελματικά, αλλά από την άλλη μεριά, επειδή είναι δύσκολο να κάνετε αυτό που λέμε, όχι το κουμάντο, να ρυθμίσετε τα οικονομικά έτσι που να έχουν μια επάρκεια σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν και ακόμα φόροι, τόκοι, ασφάλειες, αποζημιώσεις, όλα μέσα στη μέση αυτά. Θέλει μια στοιχειώδη προσοχή. Η νέα σελήνη που έρχεται από αύριο το βράδυ είναι άκρος βοηθητική και το Σαββατοκύριακο βοηθάει και λίγο με τις σχέσεις και λίγο να σπρώξετε πέρα-πέρα αυτά που σας απασχολούν. Σήμερα και αύριο δεν είναι δύσκολες, απλώς είναι μέρες για πρακτικά θέματα περισσότερο. Ωραία. Να δούμε και τον εγώ καιρό. Έχετε το πεπόνι, έχετε και το μαχαίρι και σήμερα και αύριο και δεν σας τα χαλάει μέχρι το τέλος η εβδομάδα και δεν σας τα χαλάει ο Γενάρης αυτή τη χρονική περίοδο. Άρα τι θα κάνετε, θα τρέξετε λίγο περισσότερο, θα βάλετε προτεραιότητες. Δεν υπάρχουν εμπόδια, υπάρχουν και μεγάλα από το 2017 το Δεκέμβρη και εντεύθεν, αλλά λέμε για αυτά που μπορούν να γίνουν. Σε αυτή τη χρονική περίοδο λοιπόν τα πράγματα πηγαίνουν λίγο καλύτερα και υπάρχει και βοήθεια από τα άτομα που σας αγαπούν, αλλά και γενικότερα είναι αυτό που λέμε, τσουλάει λίγο καλύτερα η κατάσταση παντού. Και να δούμε και τον υδροχό. Προετοιμασία για μεγάλες εξορμήσεις, παιδιά, που θα τις κάνετε αυτές. Άλλος θα τις κάνει στα επαγγελματικά, άλλος στα οικονομικά, άλλος στα αισθηματικά. Και η συμμετοχή σας σε συλλογικές δραστηριότητες, πως είναι οι ομάδες, οι φιλίες, οι συντροφιές, σύλλογοι, πολιτικά κόμματα, μέσα στη μέση κάτι βοηθητικό συμβαίνει και σε γενικές γραμμές τώρα είναι που μπορείτε να ξεμπερδεύεστε ακόμα και δύσκολες καταστάσεις. Ωραία. Και να περάσουμε στους ηχθείς. Μέσα στην πίεση ένα μικρό φωτάκι. Είναι και σήμερα και αύριο και μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, που σημαίνει, δεν σας τα χαλάει και το ξεκίνημα, σε ένα διάστημα όμως που στις 10 προσπάθειες δίνουν αποτέλεσμα οι 2 ή 3. Το καταλαβαίνετε. Είστε κουρασμένοι, ώρες-ώρες και παυδισμένοι. Δεν το θέλω αυτό και δεν πάει έτσι. Θέλει υπομονή τώρα και σήμερα και αύριο που μπορείτε με τα χέρια λυμμένα περισσότερο παντού να κάνετε πιο αποφασιστικές κινήσεις. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Μικάκι μου, σε ευχαριστούμε. Πάρα πολύ. Σε πολύ πολύ λίγο, αποκλειστικά εδώ στο Ευτυχείτε, έχουμε ρεπορτάζ. Ποιος ή ποια τρέχει τη Μέγαν και το Χάρη στα δικαστήρια. Πολλές εξελίξεις στο παλάτι, για δείτε. Σε λίγο αποκλειστικά στο Ευτυχείτε, εξελίξεις στο Buckingham. Χάρη και Μέγαν στα δικαστήρια. Απασφάλισε η αδερφή της Μέγαν σε συνέντευξή της.
και 18 εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και μέχρι να φέρει η Μαρία μας με τον Πασχάλη, το γιο της, το φανταστικό φαγητό φτιάξαν σήμερα, να δείτε λίγο τι έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Θα τα δείτε όλα σε λίγο εδώ. Μπράβο, ρε Πασχάλη. Καλή όρεξη. Πασχάλης αυθονίδης. Αυθονίδης. Ο άντρας τον αυθονίδη. Ναι. Πόσα παιδιά έχει με τον κύριο Αυθονίδη? Ο πατέρας με τον Εκμεκτσίογλου. Τρεις γιους έχω. Με τον ίδιο, με τον κύριο Αυθονίδη. Πάντα, πάντα. Με τον ίδιο. Άφθονα να είναι όλα στη ζωή σου. Και να πούμε ότι ψάχνουμε νύφη για τον Πασχάλη. Πολύ ωραία. Μα είναι και πολύ κλειδικό παιδί. Πολλές νύφες ψάχνουμε. Πασχάλη, ευχαριστούμε πολύ. Έλα, όμορφε. Άστε καλά. Γεια σας, παιδιά. Του Κιδίνου 53 είναι και ο Πασχάλης είναι σεφ στο μαγαζί της Μαρίας, στον Άλυμο. Και να πούμε ότι έχει αναλάβει και όλο το μαγαζί που έχει Κωνσταντινούπολη. Μας το είπε πριν λίγο, μας το είπε το παιδί. Πάμε στα θέματά μας. Και θα ξεκινήσουμε με άγριες μέλισσες. Γιατί έβλεπα το πρωί τα ποσοστά τηλεθέασης και πραγματικά μπράβο στον Αντένα. Έτσι. Ειλικρινά, τι είναι αυτά τα νούμερα που κάνετε και όλο και ανεβαίνει και ανεβαίνει. Πάνω από 40%. Είμαστε πολύ κομβικό σημείο και έχουμε αποκλειστικά. Τι θα γίνει σήμερα, spoiler δικό μας. Όπως το λες, Κατερίνα μου, συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις. Μετά από ένα πολύ άγριο καυγά που θα παρακολουθήσουμε σήμερα, αλλά μιλάμε για καυγά μεγατόνων, καυγά μεταξύ δύο γυναικών, της Ασημίνας και της Μυρσίνης. Ναι. Βλέπουμε εδώ πέρα τον Νικηφόρο που παίρνει όλη την κατάσταση στα χέρια του. Μάλιστα. Γιατί για να φύγει, έχει γίνει με τη μητέρα του. Για να φύγει και η μητέρα του θα δούμε ότι αλλάζει συμπεριφορά μια πολύ δυνατή και σκληρή γυναίκα. Για πάμε να το δούμε, παρακαλώ, απόψε αυτά. Σου μίλησε άσχημα η μητέρα μου, αλλά και εσύ της μίλησες άσχημα. Η μητέρα σου λέει ψέματα. Πάψε εσύ. Μην ανακατεύεσαι. Μετά τον άσχημο καυγά ανάμεσα στην Ασημίνα και τη Μυρσίνη, απόψε θα δούμε τον Νικηφόρο αποφασισμένο να πάρει τη γυναίκα του και να φύγουν. Λοιπόν, θα φύγουμε. Το αποφάσισα. Θα το κανονίσω εγώ. Θα πάμε να μείνουμε σε άλλο σπίτι. Η οποία ξεσπά για πρώτη φορά κατά των παικτριών και συγκεκριμένα τη Ευρυδίκη πιο πολύ, βέβαια. Τη Ευρυδίκη λίγο παραπάνω. Αφορμή, ήταν Ευρυδίκη, αφορμή. Εντάξει. Δηλαδή, μέχρι μια μηχανία μας έπιασε μέσα από τις μπούκλες. Τι της είπε, οριακά βαριέμαι που είστε εδώ, δεν μου δίνετε κάτι παραπάνω. Μιλάμε για τρελό ξέσπασμα. Τους είπε, με λίγα λόγια, ότι είναι αδιάφορες. Οριακό ή όχι, λέω να το δούμε μετά. Για πάμε. Νομίζω ότι πρώτη φορά όταν συναντηθήκαμε ή δεύτερη, διόρθωσέ με, είπε είμαι απλά τρελή. Δημιουργούν προβλήματα για να γίνονται τρελή. Δεν έχουν όμως ωραία κόνσεπτ. Έχει δίκιο. Όχι, εγώ διαφωνώ. Χθες που το παρακολούθησα. Όχι, λάθος. Υπήρχαν ωραία κόνσεπτ. Και η Τόνια η Κούμπα και η Άτζη Αντριτσοπούλου. Εγώ διαφωνώ μαζί σου, Τζοζέλα. Συμφωνώ ότι με μοιράζει με του τηλεθεατέ. Συμφωνώ ότι μου συμβαίνει κάτι και δεν έχω προβλήματα τη παρουσία. Για να σα πω, τα κορίτσια, αν τα θεωρούν όμω η κριτική επιτροπή με αυτά που λέγανε. Που εγώ χθες το παρακολούθησα και ήταν περίεργο λόγο. Μάλιστα. Άρα η παραγωγή φταίει για την κακή επιλογή των κοριτσιών. Ας πάρουν άλλες. Και να πάμε στη Μαρία Μπεκατόρου που μας μιλάει αποκλειστικά. Αχ, με υπέροχο παλτό σε ρεπιτήτη. Στο Σωτήρι Καραμίντζα. Και θέλω να δείτε τι πλάκα έχει αυτή η συνέντευξη. Και βγάζει και μια είδηση. Πολύ όμορφη, είναι κούκλα. Μας λέει για το Your Face, για τη Μίκα Παπακοσταντίνου, για τη Μιμή Ντενίση, για το Γιωργούλη. Παρακαλώ. Ξεκινήσουμε. Είστε έτοιμοι? Πες μου πώς σου φαίνεται που θα ξεκινάει πάλι το Family. Είμαι ευτυχισμένη. Πολύ. Πώς είστε? Απόψε έχει το καλύτερο κοινό. Ναι, το έχω. Φέτος δεν έχουμε Ντενίση, έχουμε Μίρκα Παπακοσταντίνου. Ναι, δεν την, τώρα, σήμερα θα την γνωρίσω, τώρα πάω να την γνωρίσω. Αλλά νομίζω ότι επίσης είναι υπέροχη τη Μιμή. Εντάξει, θα σου πω, με τη συνεργασία μας αυτή ξεκίνησε μια πολύ ωραία φιλία με τη Μιμή Ντενίση. Γιατί η Μιμή είναι τόσο σύγχρονη που μπορεί να γίνει φίλη και 20 χρονών κορίτσι. Δεν είμαι 20. Λέμε τώρα. 22. 25. Δεν έκατσαν οι μέρες, όλοι όχι, μαζί να συμφωνήσουν. Όχι, δεν ήταν να συμφωνήσουν. Θέμα παραγωγής ήταν. Για συγκεκριμένους λόγους έπρεπε να γίνει Τετάρτη το γύρισμα. Θα σε ρωτήσω τώρα για τον Αλέξη Γεωργούλη, γιατί έχει γίνει ένα ολόκληρο θέμα. Από τη στιγμή που μπορούσε ο άνθρωπος να το κάνει, καλά έκανε. Αφού του αρέσει και περνάει καλά, και εμείς περνάμε καλά μαζί του, γιατί να μου το κάνω. Νομίζω απάντησε κιόλας. Θα έχετε την ίδια στουντιάρα που είχατε και πέρυσι. Νομίζω και λίγο μεγαλύτερη. Και λίγο μεγαλύτερη. Εγώ αυτό που λέω πάντα, γιατί θυμάμαι και όταν ξεκινούσαμε το Still Standing πριν χρόνια, που λέγαμε το ένα... Πολύ δυνατή. Πολύ, απίθανη. Είναι απίθανη. Είναι φίλη μας αυτή. Α, και πάει στον τοίχο του γουρού, τι κάνει. Oh. Δεν έχει δρόμο από εκεί, δεν πειράζει. Περίμενες αυτή την πρώτη του τηλεπαιχνιδιού? Μιλάς με έναν άνθρωπο που γενικά δεν περιμένει. Ναι. Δεν περιμένω. Το ξέρω αυτό που λες, αλλά... Δεν περιμένω. Μάλλον περιμένω να δω. Υποκλίνομαι στις γνώσεις.
γνώση σου, στο επίπεδό σου, στο σεβασμό και στην αξιοπρέπεια που είχες και για μας και για τους συμπαίκτες και για όλους. Μας καλά, ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα. Αυτό ήθελα να πω. Γεια σας. Πάντως, νομίζω ότι είσαι η μοναδική παρουσιάστρια που κέρδισε παίκτη σε παιχνίδι και έκλαιγε πιο πολύ από τον παίκτη που κέρδισε. Δεν το πίστευα, αφού μετά είχε πάει σε μια γωνία κάτω στο πλατό από πίσω και μου λέει δεν το πιστεύω. Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. I love you so much. Εγώ και την Κατερίνα μου, Εννοείται. Προσοχή. Τελευταίο και φεύγω. Όχι, είπα Κατερίνα, τι σκέφτομαι. Όχι. Στην πρωινή ζώνη θα ξαναγύρναγες ποτέ. Όχι, δεν θέλω. Θέλω να ποτέ μιλες ποτέ, γιατί αυτό μπορεί να μπει πουθενά μετά. Αλλά σήμερα σου απαντάω. No. Είμαι πολύ. Αυτή τη στιγμή νιώθω ευτυχισμένη με αυτά που κάνω και γεμάτη. Ωραία. Γιατί αν η πολύ αγαπημένη Μαρία που τα έπαιξε εξαιρετικά έλεγε θα ξαναγύρναγα, την επόμενη μέρα θα γράφανε τη θέση της Φέη Σκορδά του πρώην Μαρία Μπεκατόρου. Τα κλασικά. Η Μπεκατόρου θέλει τη Φέη, η Μπεκατόρου στη Φέση. Οπότε καλά κάνεις Μαρία μου και λες θα ξαναγυρίσω, ακόμα και αν μέσα σου μπορεί και να θες κάποια στιγμή να ξαναγυρίσεις. Το ξεκαθάρισε. Για χτες. Δεν υπάρχει σήμερα πιο... Όπως επίσης ξεκαθάρισε ότι ήταν επιλογή της παραγωγής να μην συνεχίσει, μην ταινίσει. Γιατί ξέρουμε το παρασκήνιο ποιο είναι. Θέλω να πω, υπήρχαν λόγοι τεχνικοί. Μας μίλησε και μην ταινίσει στην εκπομπή μας και μας είπε ότι υπήρχαν θέματα καθαρά, ότι το στούντιο έπρεπε να είναι Τετάρτη. Η παραγωγή για δικούς λόγους είχε επιλέξει να είναι αυτή η μέρα. Η ΜΜΗ λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπορούσε. Μια χαρά όλα καλά, χωρίς να τσακωθούν οι άνθρωποι. Έγινε συγκεκριμένη αντικατάσταση, δηλαδή πήγε η Μίκα Παπακοσταντίνου, την οποία δεν είχε γνωρίσει καν η Μάρια. Μάλιστα χθες, εγώ την είδα λίγο στο Μουτσινά, γιατί ξέρετε, εμείς δεν είχαμε κόπη, χαλαρά, χάζεψα πολύ τηλεόραση, είδα τα πάντα. Και είδα τη Μαρία, λέω, είχε λίγη ένταση. Μου φάνηκε ότι είχε πιο πολύ ένταση από ό,τι. Όχι, σαν μια τσίτα. Σαν μια τσίτα στη συνέντευξη. Και έμαθα μετά ότι πολύ απλά βιαζόταν πάρα πολύ. Για να φύγει. Γιατί μετά είχε. Να ραντεβού με τη Μίρκα. Ναι, είχε όχι. Είχε το τρέιλερ. Α, είχε το τρέιλερ. Έφυγε και πήγε να γυρίσει το τρέιλερ, το οποίο θα βγει σε λίγες μέρες στον αέρα. Πάντως πιο. Μια και λέμε για τρέιλερ, πάμε να δούμε για πρώτη φορά έτσι, την φωτογράφηση των Κριτών. Για να τους βλέπουμε, είναι η Μίρκα Παπακοσταντίνου με τον Γιώργο Μαζονάκη. Το Μοβ Μποά. Ωραίοι, ωραίοι. Με τα πούπουλα η Μίρκα πάντα. Ωραίο ο Μαζονάκη. Τι ωραίο τίσερτ. Τίσερτ δεν είναι. Είναι ο πιο καλοντημένος Έλληνας. Το ζήλεψες, Το ζήλεψα. Θα το έβαζα. Και στον καναπέ μου για τα πετσαρία όμως. Και μ' αρέσει που βάλανε το Μαζονάκη να φωτογραφηθεί με τη Μίρκα Παπακοσταντίνου. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και για να δούμε και τον Αλέξη Γεωργούλη με τον Δημήτρη Σταρόβα. Έλα! Με κουστού! Ο Σταρόβας είναι υπέροχος. Ζεν πρεμιέ, τελείως. Ωραία μωράκια και οι δύο. Σεξουαλική. Ή αλλιώς τρελά μωράκια. Ειδικά ο Σταρόβας. Ναι, το κουστούμι, γιατί εντάξει είναι και βουλευτής. Το μωράκι. Και γραβάτα. Όχι, φορά κουστούμια, Αλέξ. Εντάξει, μια χαρά. Αυτό τουλάχιστον μην το καταλογίσουμε. Άστονε. Ριτς Φόρεστερ. Είμαι πολύ περίεργη να δω πώς θα πάει. Είμαι πολύ περίεργη να δω πώς θα πάει, γιατί είναι ένα κόνσεπτ που γίνεται πολλά χρόνια. Και καμιά φορά τα γίνονται, έχουμε δει στο Dancing with the Stars. Κάθε χρονιά ήταν και χαμηλότερα. Στο Your Face Sounds Familiar δεν συμβαίνει αυτό. Όχι, δεν δηλαδή τα χιλιά. Νούμερα είναι πάρα πολύ καλά κάθε χρονιά. Και ξέρω ότι η Μαρία ανυπομονεί κάθε φορά να ξεκινήσει αυτό το project. Είναι και εξαιρετική σαν παρουσιάστρια, θα της ταιριάζει πάρα πολύ. Τεράστιο ρόλο παίζει το cast. Σωστά. Θα δούμε. Ξέρουμε καθόλου παίκτες που θα είναι. Έχουν ανακοινωθεί. Έχουν ανακοινωθεί. Είναι κανένα πολύ δυνατό όνομα, μου τους πείτε όλους. Και ένα πολύ μεγάλο πείτε. Κάτι που σε εντυπωσίασε. Πολλά... Είναι ο Λάμπη Λιβιεράτος. Πολύ ωραίο. Λιβιεράτος, ναι. Αλλά κατά τα άλλα δεν είδαμε ρε παιδί μου πολύ δυνατά και γνωστά ονόματα. Λάμπη μου. Ο Λάμπη είναι το πιο δυνατό. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που από χθες απασχολεί πάρα πολύ. Κρίμα που δεν ήμασταν στον αέρα για να τα πούμε και χθες, τα πούμε σήμερα γιατί έχουμε και άλλες εξελίξεις. Και αναφέρομαι στη διαμάχη Sky και Αντώνη Κανάκη. Συνεχίζεται ο πόλεμος των ανακοινώσεων, μιας και έβγαλε και ο Sky ανακοίνωση στο βράδυ. Είχε βγάλει ο Αντώνης Κανάκης από την πλευρά του, η οποία λέει: κοινώς πηγαίνετε κύριε Κανάκη στα δικαστήρια, εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, έχουμε αποκλειστικό ρεπορτάζ. Θέλω να πάμε να δούμε το ρεπορτάζ μας και μετά έχουμε και περισσότερες πληροφορίες να σας δώσουμε. Το βίντεο έχει και βόμβες μέσα. Όπως επίσης και τον ρόλο του Μάρκου Σεφερλή σε αυτή τη διαμάχη. Διότι όπως έχουμε πει εδώ αποκλειστικά, ο Μάκης Σεφερλής, ο Μάρκος Σεφερλής ξεκινάει εκπομπή στον Sky. Για πάμε να το δούμε. Ο Sky σηκώνει το γάντι που πρωτοσπέταξε ο Αντώνης Κανάκης και του απαντά. Ο Sky ιστορικά σέβεται και τηρεί όλους τους όρους που διέπουν κάθε συνεργασία του. Το ίδιο έπραξε και για τις εκπομπές Ραδιο Αρβίλα, Βινίλιο και τη συνεργασία του με τον κύριο Κανάκη.
Καθένας έχει δικαίωμα να προσφεύγει στα δικαστήρια. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης. Να καλωσορίσουμε τον Sky στο Ράδιο Αρβίλα. Και... έτσι, ανάποδα. Και ευχόμαστε να έχουν καλές αντοχές στη σάτυρα και στο χιούμορ. Πώς θα σας φαινόταν αν σας λέγαμε πως η αιτία αυτού του τηλεοπτικού διαζυγίου είναι εν αγνία του ο Μάρκος Εφερλής και η εκπομπή του που πρόκειται να παρουσιάσει στο κανάλι του Φαλήρου? Ο Αντώνης Κανάκης εδώ και καιρό ζητούσε επίμονα από τον Sky να γνωρίζει και να έχει λόγο τόσο για το ποιο πρόγραμμα θα του έδινε τηλεοπτική πάσα, όσο και για το ποια θα ήταν τα τρέιλερ του σταθμού που θα προβάλλονταν στα break του Ράδιο Αρβίλα. Μόλις του έγινε γνωστό ότι ένα από τα τρέιλερ θα ήταν και αυτό του Μάρκου Σεφερλή, ο παρουσιαστής διαφώνησε με το κανάλι, αφού δεν ήθελε να διαφημίζει τη συγκεκριμένη εκπομπή κατά τη διάρκεια του Ράδιο Αρβίλα. Επειδή μας κατηγορεί ο κύριος Κανάκης ότι δεν επικοινωνήσαμε μαζί του, παρότι προσπαθήσαμε πάρα πολλές φορές και εγώ και άλλοι συνάδελφοι, θα πρέπει να πούμε ότι όταν δεν επικοινωνείς με τον βασικό άνθρωπο, εικάζεις αυτά που θεωρείς ως πληροφορίες. Βάσει συμβολέου, Ράδιο Αρβίλα και Βινήλιο έπρεπε να είχαν κάνει πρεμιέρα μέσα στο μήνα Νοέμβριο. Όμως η επικοινωνία που είχε ο Αντώνης Κανάκης με το σταθμό τους ενημέρωσε πως δεν είναι έτοιμος και τους ζήτησε να αλλάξουν και τους όρους του συμβολέου. Ένας από τους όρους ήταν και αυτός της αλλαγής ώρας, που ζήτησε, αντί να βγαίνει στον αέρα 11 και 4 όπως δεσμευόταν από το συμβόλαιό του, να έρχεται στους δέκτες μας στις 12 τα μεσάνυχτα. Ένας άλλος όρος που ήθελε να αλλάξει ο Αντώνης Κανάκης ήταν και αυτός που αφορά στην τηλεθέαση της εκπομπής. Αφού αν η εκπομπή πηγαίνει καλά σε τηλεθέαση, παίρνει μπόνους, ενώ αν κάνει χαμηλά ποσοστά, το κανάλι έχει το δικαίωμα να λήξει το συμβόλαιο νωρίτερα και χωρίς καμία αποζημίωση. Ήταν ένα αναμενόμενο τηλεοπτικό διαζύγιο και αυτό είχε φανεί από την αρχή της σεζόν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα είναι βελούδινο και αυτό προκύπτει και από τον τρόπο που ο Αντώνης Κανάκης επέλεξε να δημοσιοποιήσει τη λύση της συνεργασίας του με το Sky, αλλά και τις διαρροές που ακολούθησαν στη συνέχεια από το κανάλι. Ο Αντώνης Κανάκης ζήτησε από το Sky να υπάρχει όρος που θα τον καθορίζει υπεύθυνο τόσο για τα τρέιλερ που θα προβάλλονται στα break των εκπομπών του, όσο και για το ποιο πρόγραμμα θα προηγείται. Αφού για να βγει το Ράδιο Αρβίλα, η εκπομπή που θα το έδινε LinkedIn θα έπρεπε να κάνει σε τηλεθέαση πάνω από το μέσο όρο του καναλιού. Μάλιστα, ο παρουσιαστής ενημέρωσε το σταθμό πως αν δεν συμβεί αυτό, δεν πρόκειται να βγει στον αέρα το Ράδιο Αρβίλα. Είχα μια ελπίδα ότι αλλάζοντας κανάλι. Οι άνθρωποι στο Sky δεν είχαν το κτίριό τους, είχε και μια τρομοκρατική ενέργεια πρόσφατα. Ο Sky σε μια ακόμη τηλεφωνική επικοινωνία με τον παρουσιαστή του ζητά να κάνει πρεμιέρα πως είναι δεσμευμένος από το συμβόλαιό του και εκείνος απαντά πως έχει έτοιμο επεισόδιο που θέλει να προβληθεί στις 31 Δεκάτου. Όμως αυτό δεν ήταν εφικτό να συμβεί, αφού ήδη ο σταθμός είχε προγραμματίσει και μαγνητοσκοπήσει για εκείνη τη μέρα την εκπομπή στην υγειά μας με τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Όσοι είναι ευτυχείς να έχουν εκπομπές και να αμοιβώνται ανδρότατα, θα πρέπει να είναι και. Να σκέφτονται και κάπως τα πράγματα καλύτερα. Το κανάλι του Φαλήρου κάνει μια ακόμη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αντώνη Κανάκη και τον πιέζει να κάνει πρεμιέρα τον Φεβρουάριο στις 11 και 4 το βράδυ, αμέσως μετά το Big Brother. Όμως ο Αντώνης Κανάκης αρνείται πεισματικά να ξεκινήσει το Ράδιο Αρβίλα αν πρώτα δεν δει τα ποσοστά τηλεθέασης που θα σημειώσει το Big Brother, αφού δεν θέλει με τίποτα να ρισκάρει την φήμη και την τηλεθέαση των εκπομπών του. Μεγάλος τέλεχος του σταθμού επικοινωνεί ξανά με τον Αντώνη Κανάκη, χωρίς να του αφήνει περιθώρια διαπραγμάτευσης, μιας και ο παρουσιαστής έχει ήδη καταπατήσει τους όρους του συμβολέου του. Η συζήτηση γίνεται σε έντονο ύφος και η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου, με διοίκηση και Αντώνη Κανάκη να διαπλεκτίζονται και να έρχονται σε οριστική ρήξη. Λοιπόν, να σας πω ότι το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Εγώ, σαν Κατερίνα, δεν έχω κανένα ρεπορτάζ. Δηλαδή, δεν το έψαξα χθες, δεν μίλησα με κάποιον τηλεοπτικό. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Αυτά έχουν διαρρεύσει από το κανάλι. Αυτό για τον Μάρκο Σεφερλή. Θεωρώ ότι αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Πείτε μου, ποιος έχει το ρεπορτάζ από εσάς, παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν. Αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, είναι ακραίο, παιδιά. Ναι. Δηλαδή, το να μιλάει ένας παρουσιαστής για το LinkedIn, ναι. Έχει δικαίωμα παρουσιαστής, ειδικά ένας πετυχημένος παρουσιαστής που η εκπομπή του πάει καλά, να ζητήσει ένα καλό LinkedIn. Αλλά για τα τρέιλερ που θα παίζουν. Όλα, όχι δεν μόνο το στοχοποίησε. Δεν το στοχοποίησε. Δηλαδή δεν είπε ότι εγώ έχω θέμα ή δεν έχω θέμα με τον Μάρκο, για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Ναι, αλλά αυτό είναι το ρεπορτάζ. Δεν είναι μόνο ο Μάρκος Σεφερλής, όλα τα τρέιλερ. Ό,τι τρέιλερ ήθελε να το ελέγξει. Ή το Big Brother, ή ο Μάρκος Σεφερλής, ή κάποιο σύριαλ. Να το ελέγξει το Μάιστα. Γιατί ο Αντώνης Κανάκης δεν θεωρώ από τον λίγο που τον γνωρίζω ότι σαν άνθρωπο ποτέ. Θα έλεγε από το ελάχιστο και μου φαίνεται πολύ εξωπρεπής άνθρωπος, εντάξει. Δεν θέλω να παίζει το τρέιλερ
Πάντα. Θα σου πω κάτι. Βοηθήστε με, ναι, πείτε μου. Αυτή... Γιατί άλλο το έχω πει για το Μάρκο. Όχι, δεν το έχω πει, το ξεκαθαρίζω. Γιατί άλλο μου λέτε τώρα και άλλο είδαμε πριν. Όχι, άρα, όχι. Δεν όχι. Το έχω πει στο Μάρκο Σεφερλή. Το ρεπορτάζ είναι αυτό που είδες, ναι, πριν. Ακριβώς. Είπε το εξής. Ότι ήθελε να ξέρει τα break. Ήθελε να ξέρει τα break. Το περιεχόμενο του break. Οποιοδήποτε. Το My Style Rocks. Τι παίζουν πάνω. Μπορεί ενδεχομένως και για τη χρονική είναι διάρκεια των τρέιλερ που θα ήθελε όπως θέλουν όλοι οι παρουσιαστές να μην είναι μεγάλα. Όχι, αλλά όχι. Θέλω να πω ότι οι απαιτήσεις και τα θέλω του Αντώνη Κανάκη και της συγκεκριμένης εκπομπής διαχρονικά είναι μεγάλες. Τεράστιες. Και οι διαπραγματεύσεις με όλα τα κανάλια που έχουν πάει είναι σχεδόν τις περισσότερες φορές χρονοβόρες, αλλά και υπέρ της εκπομπής. Ναι, αλλά δεν υπάρχει όρος όμως κάτι... μέσα στο συμβόλαιο αυτό που λες. Είναι αυτό... αντιπρόταση σε διευθυντικό στέλεχος. Είναι κάτι όμως που το, λοιπόν, που το έχουν κατακτήσει αυτή τη στιγμή με την τηλεθέασή είδαμε τους. Το ρεπορτάζ, το τονίζω, που προέρχεται, που πηγάζει από πληροφορίες από τον Sky. Θέλω τώρα, επειδή η υπόθεση θα οδηγηθεί στα δικαστήρια, mm-hmm, να πάμε να δούμε ρεπορτάζ που πηγάζει από το περιβάλλον του Αντώνη Κανάκη. Για πρώτη φορά, παρακαλώ. Ο Αντώνης είναι φανερά ενοχλημένος από τις διαρροές του Sky. Θεωρεί ότι πιο σωστό θα ήταν να βγει κάποιος επίσημα από το κανάλι να τα πει και όχι να τα διαρρέει στον τύπο. Εδώ και 31 χρόνια ο Αντώνης δεν έχει δώσει κάποιο δικαίωμα και όποτε ακούγονται πράγματα για αυτόν παραμένει σιωπηλός. Ουδέποτε έχει παράλογες απαιτήσεις από τον Sky για να έχει λόγο για τα τρέιλερ κατά τη διάρκεια της εκπομπής του, ούτε για την εκπομπή του Μάρκου Σεφερλή. Θεωρεί ότι ο Sky τον συκοφαντεί σκόπιμα χωρίς να γνωρίζει το γιατί. Αυτό λοιπόν, δεν είμαστε δικαστές, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, έτσι, αλλά αυτή είναι η πλευρά, έτσι, του Αντώνη. Υποχρεωτικά παρουσιάζεις και τις δύο πλευρές. Θα το κλείσουμε εδώ, παιδιά, η υπόθεση θα πάει στα δικαστήρια. Δεν έχουμε ακόμη κάτι, δεν ξέρουμε, παρουσιάσαμε από εκεί και πέρα. Σε λίγο καιρό. Κάνουμε. Θα ξέρουμε. Λοιπόν, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, έχουμε πάρα πολλά ακόμα. Βάζουμε μια ανατελεία, σε λίγα λεπτά είμαστε πάλι μέσα, μην πάτε πουθενά. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε τα θέματά μας. Και με έναν πασίγνωστο φωτογράφο, τον Γιώργο Καλφαμανόλη, πολύ αγαπημένος είναι, ο οποίος μιλάει στην Χριστιάνα Κοχλατζή και αποκαλύπτει ότι την ίδια μέρα φωτογράφιζε Άννα Βύση και Δέσποινα Βανδύ. Καλά, αυτό πραγματικά. Μίλησαν μεταξύ τους, βρέθηκαν μεταξύ τους. Τι έγινε? Γιατί υπάρχει κόντρα από παλιά, τέλος πάντων, ή υπήρχε, είναι πιο γνωστή, ναι, κόντρα. Μας μιλάει και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και επίσης κατακεραυνώνει τα reality τύπου GNTM και λέει ότι αυτό δεν έχουν καθόλου επαγγελματικές συνθήκες, αλλά είναι μόνο όλα στο βωμό του reality. Και έχει πραγματικά πολύ βαρύτητα η δική του γνώμη, ειδικά. Έχει φωτογραφίσει άπειρου stars, είναι φανταστικό φωτογράφο. Εγώ τον λατρεύω, με έχει βγάλει πάντα θεά, με βγάζει. Πολλά χρόνια. Και όπως λέει ο ίδιος, είναι ο φουστάνος φωτογραφίας. Καλά τα λέει. Για πάμε. Εγώ έχω φωτογραφίσει. Ποια είναι η πιο φωτογενής ή ο πιο φωτογενής star που έχετε φωτογραφίσει ποτέ? Πάρα πολύ φωτογενής για μένα είναι η Δήμητρη Ματσούκα. Είναι μελετημένη στο να φωτογραφίζεται, ξέρει να φωτογραφίζεται. Ποιο είναι το αγαπημένο σας πρόσωπο, πότε ξέρετε ότι θα το φωτογραφίσετε, είστε πάρα πολύ χαρούμενος? Μ' αρέσουν λίγο πιο πολύ οι γυναίκες, γιατί είναι πιο τσαχπίνες. Θυμάμαι πρόσφατα, είχα μεσημέρι να φωτογραφίσω τη Δέσποινα τη Βανδύ και το απόγευμα είχα να έξω και το απόγευμα είχα να φωτογραφίσω την Άννα τη Βύση εδώ. Και έλεγα, Θεέ μου, τι ωραία, τι φουλ μέρα. Είναι και δύο έμπειρες γυναίκες, είναι και δύο καλλιεργημένες γυναίκες, ταλαντούχες. Κεφάλαιο Photoshop. Έχει τύχει να κάνετε, να χρειαστεί μάλλον να κάνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή σε ένα πρόσωπο, δηλαδή να μην έχει βγει ωραία? Έχει τύχει να φωτογραφίσω άνθρωπο, ο οποίος θα έβγαζε άλμπουμ σε ένα μήνα. Σε αυτόν τον ένα μήνα όμως θα είχε φτιάξει τη μύτη του. Καλέστηκα να κάνω τη φωτογράφηση πριν φτιάξει τη μύτη του, ώστε όταν θα κυκλοφορήσει. Πλαστικός χειρουργός δηλαδή. Με είχαν πει ο φουστάνος της φωτογραφίας, έσχος δηλαδή.
Επειδή έχουμε δει φωτογράφου σε reality, δεν σας έχει γίνει ποτέ πρόταση? Θα θέλατε να είστε σε ένα τέτοιο team? Δεν μου έχει γίνει ποτέ πρόταση, όχι. Θα θέλατε? Θα ήμουν λίγο πιο αυστηρός στο πώς. Είναι reality, δεν είναι φωτογραφία. Πιστεύω ότι ποτέ ένας φωτογράφος δεν θα βγάλει μια κακή φωτογραφία. Άρα κάτι είναι σάπιο στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Τα μοντέλα δεν φταίνε άμα βγει μια κακή φωτογραφία. Φταίνε όλοι γύρω. Υπάρχει μια μελέτη πίσω από την κάθε φωτογράφηση που έχεις να κάνεις. Οι συγκεκριμένες εκπομπές είναι reality. Είναι για να δείξουν τις αντοχές των κοριτσιών, όχι μέσα από πραγματικά και κανονικές επαγγελματικές συνθήκες. Για πόσο δίκιο έχεις αυτά που είπε. Κανένας φωτογράφος δεν θα βγάλει κακή φωτογραφία, και ειδικά αυτού του Βεληνικού. Πάντως μου κάνει εντύπωση που μια ολόκληρη παραγωγή όπως το GNTM δεν κάλεσε έστω να του κάνει την πρόταση, άσχετα αν δεν θα πήγαινε, έναν κορυφαίο φωτογράφο όπως είναι ο Καλφομανόλη. Δεν θα μπορεί να βολιδοσκοπήσει και προφανώς θα το κάνει. Όχι, παιδιά, δεν τηλέφωνο και κάνει την πρόταση. Όχι, μπορεί διερευνητικά να είχαν κουβεντιάσει και να λέγανε πω αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει. Θέλω τώρα να μάθω ποιο τραγουδιστή. Ποιο τραγουδιστή τραγουδίστρια άλλαξε τη μύτη και φωτογραφήθηκε πριν τη μύτη την καινούρια και με του είπε κάνε μου Photoshop γιατί όταν βγει το άλμπουμ θα χαλάξει τη μύτη. Ξέρω τραγουδιστές. Η Χατζή το έχει κάνει πλαστική και το έχει πει νομίζω. Και το έκανε ο Σταύρος Κωνσταντίνου. Του δύο ξέρω. Τελειώσαμε. Ο Νότης Χριστοδούλου. Και ο Μενιδιάτης το έχει κάνει. Και ο Μενιδιάτης το έχει πει, ρε παιδιά, άνθρωπος, ότι έχει φτιάξει. Αλλά σκέφτομαι την περίοδο που βγάζαν άλμπουμ να έχουν κάνει την αλλαγή μύτη. Και ο Μενιδιάτης το έχει πει. Μάλλον ο Σταύρος Κωνσταντίνου πρέπει να είναι. Ο Νότης Χριστοδούλου δεν έκανε άλμπουμ. Τώρα ο Σταύρος μιλάει. Καλή και ο Νότης. Μιλάμε χρόνια πολλά. Αν είναι τώρα σύντομα, μπορεί να είναι η Ελένη Χατζήδου. Αλλά παλιά μπορεί να είναι ο Σταύρος. Οπότε έχει πολύ καιρό που το έχει. Οπότε και ο πλαστικός χειρουργός είπε τη φωτογράφηση του κ. Καρφαμανόλη και λέει αφού την έκανε έτσι ο Γιώργος, έτσι θα την κάνω κι εγώ. Συναντήσαμε χθες, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει τη μύτη συγκεκριμένη, την Αγγελική Ιλιάδη, τη συνάντησα, Χρύσλα μου. Και σου έδωσε μία συνέντευξη πολύ ουσιαστική, με πολλές αποκαλύψεις. Με πολλές αποκαλύψεις και θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ ήρεμη. Και ένα από τα πράγματα που την κάνουν πάρα πολύ ήρεμη είναι ότι στο καινούργιο της Βήμα είναι ασφαλής. Μάλιστα. Με έχουν εκμεταλλευτεί, δεν έχουν εκμεταλλευτεί κανέναν, μάλλον με έχουν εκμεταλλευτεί. Ακριβώς. Για να δούμε τι λέει αποκλειστικά σε Χρύσλα. Περιμέναν ότι η Αγγελική θα επιστρέψει, έχει συνέλθει από όλο αυτό τον χαμό που έχει συμβεί στη ζωή της και τον έχει αντιμετωπίσει τον προσωπικό. Α, κανένας χαμός. Φυσιολογικά πράγματα είναι τι αυτά. Τι σημαίνει φυσιολογικό πράγμα? Εννοώ φυσιολογικά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή πολλών ανθρώπων, όχι μόνο στη δική μου. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η Αγγελική Ιλιάδη είναι γυναίκα ράχνη. Και ξέρεις, επειδή ό,τι ζεις το ζεις με πάθος, τους άντρες μου, τους οποίους έχουμε δει και τον Πάπη του Λαζαρίδη και το Σάββατο Κέντσο Κλιματά, έχεις και παιδί μαζί τους. Τώρα το γυναίκα ράχνη μου ακούγεται εμένα λίγο πολύ έξω από το χαρακτήρα μου. Οι σχέσεις μου ήταν πάντα πολύ μεγάλες και ήταν οικογένεια. Δύο ήταν όλες και όλες βασικά. Δύο ήταν όλες βασικά. Τρεις. Ποιος μου ξεφεύγει? Σου ξεφεύγει ο Κώστας ο Μιλιωτάκης. Ναι. Αυτές ήταν οι σχέσεις μου, παιδιά, τόσα χρόνια, ας πούμε 22 χρόνια που είμαι τώρα στο χώρο. Έχεις εκμεταλλευτεί τελικά κανέναν? Μάλλον με έχουν εκμεταλλευτεί πάρα πολύ. Όσον αφορά την προσωπική μου ζωή, θα σου πω ότι όντως δεν έχω μετανιώσει για τίποτα. Όσον αφορά την καλλιτεχνική μου πορεία, έχω μετανιώσει για άπειρα πράγματα. Όπως? Έχω μετανιώσει για την εμπιστοσύνη που έδειξα σε ανθρώπους, οι οποίοι αυτοαποκαλούνταν συνεργάτες μου, αλλά δεν ήταν. Ήταν οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Το χειρότερο είναι να προσπαθεί, ας πούμε, ο συνεργάτης σου με τον οποίο βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο. Ο τραγουδιστής που είναι και πρώτο όνομα προφανώς και είσαι μαζί του. Και θα πρέπει να βοηθήσει ο ένας τον άλλον, δηλαδή να είσαι ομάδα με τον άλλον. Να προσπαθεί να σου κάνει κακό. Όπως? Και όταν λέω να σου κάνει κακό, το εννοώ με όλη τη σημασία της λέξης. Όπως συκοφαντίες κτλ. Ώστε να φανεί αυτός ότι είναι πιο. Άρα λοιπόν σε έχει συκοφαντήσει. Ναι, βεβαίως. Αλλά εσύ τι έκανες? Τίποτα. Τι θα έπρεπε να κάνω? Βεβαίως και τον. Και του μίλησα στα ίσα, γιατί ήταν κάτι το οποίο με ενόχλησε πάρα πολύ. Πραγματικά στεναχωριέμαι για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν κάποιοι άνθρωποι. Είχα μία πρόταση και πέρυσι και φέτος από το Your Face. Το Your Face, ναι. Δεν το τόλμησα, για να είμαι ειλικρινής. Φοβήθηκες? Δεν ξέρω, ίσως
μία σκεφτόμουν ναι, μία όχι. Ίσως ήταν πάρα πολλά και δεν ήθελα να αποσυντονιστώ από αυτό που έχω βάλει στόχο τώρα να κάνω. Εξαιρετική. Ωραία. Μάλιστα. Ωραία. Να πούμε ότι επιστρέφεις σε stage, live stage. Ωραία. Στη Γλυφάδα, στο Jack's Lounge και όχι σε μεγάλη πίστα που είναι εντυπωσιακό, ετοιμάζει τραγούδι. Και ετοιμάζει και ξενόγλωσσο. Είπε πολλές αλήθειες. Όντως, όλα αυτά τα χρόνια έχει ακούσει πάρα πολλά. Λά. Δεν είναι μια γυναίκα που την έχουμε δει να λάει συντρόφου. Που κάμισε. Δηλαδή, κοιτάξτε κάποιες άλλες που τίφτε τώρα έχουν κάνει καλούς γάμους και είναι κυρίες. Τις έχουμε δει με πόσους συντρόφους στο παρελθόν. Δεν το λέω, δεν κρίνω. Δικαιώματος κάθε μία. Αλλά η συγκεκριμένη που έχει ακούσει κοπέλα, όντως ο Μπάμπης ο Λαζαρίδης. Πατέρας του παιδιού. Πατέρας του παιδιού. Ο Σάββας και πατέρας του παιδιού. Ο Κώστας Μελιωτάκης, ο μαέστρος, που τότε όταν ήταν μαζί ένα βράδυ με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε να του παντρέψω. Πάντα είχε φούκια με πεθερές. Αυτό. Θυμάστε και τη μαμά του Μελιωτάκη, του Λαζαρίδη, την άλλη, όλα, όλα. Είχε πάντα, διότι θέλανε οι πεθερές. Ναι. Σε αυτό είχε μια ατυχία. Δεν είναι η μόνη πάντως. Ποιος ήταν ο συνάδελφος, τον ξέρετε, μην πούμε όνομα. Ναι, τον ξέρουμε. Είναι νεόκοπος τραγουδιστής. Νεόκοπος. Είναι νεόκοπος. Ως όνομα πρώτο είναι νεόκοπος. Μάλιστα. Έχει χρόνια πίσω του πορεία. Τι συμφωνίες έλεγε, γιατί φαινόταν πολύ ενοχλημένη με το σπίτι. Κοίταξε να δεις. Επειδή τη ρώτησα, ναι, μου είπε ότι το μαγαζί δεν πήγαινε καλά και επειδή ο ίδιος έπαιρνε πάρα πολλά λεφτά. Άρχιζε να συγκοφαντεί την Αγγελική ότι δημιουργεί προβλήματα, ότι αργεί να πηγαίνει, έχει θέματα, δημιουργεί προβλήματα με τους τεχνικούς κτλ. Ενώ τίποτα από όλα αυτά δεν ίσχυε και ένιωσε ότι έπρεπε να υπερασπιστεί τον εαυτό της γιατί της δημιουργούσε πρόβλημα με τον επιχειρηματία του μαγαζιού. Τα παιδάκια της είναι καλά. Τα παιδάκια της είναι πάρα πολύ καλά, τέλει, μεγαλώνουν και δεν έχει σύντροφο. Μάλιστα. Είναι αφοσιωμένη. Καλό ήταν για ένα διάστημα, ξέρεις, έτσι, να μείνει μόνη της, να ηρεμήσει. Εγώ τη βλέπω και πάρα πολύ ήρεμη να σημαίνει. Και εδώ που την είδα που είχε έρθει η γυναίκα της πάλι, πολύ καλά την είδα. Ήρεμη μια χαρά. Ήρεμη και με πολύ μακριά νύχια, βέβαια. Μήπως αυτό τρομάζει τους συντρόφους. Ναι, αλλά να πούμε ότι την ακούσαμε τραγουδά αγγλικά. Εγώ σοκαρίστηκα χτες και μάλιστα τραγουδούσε το σοκαρίστηκα. Εγώ νομίζω ότι θα το παθαίνει για τα νύχια. Εγώ να το παθαίνω για τα νύχια, να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ σαν γυναίκα, αλλά αυτό τον έχει προσωπικά εγώ. Αλλά είναι η άποψή μου. Για να την ακούσουμε το τραγουδάκι του άλλου. Είναι πρόβα, έτσι. Παιδιά, να κάνω μια ερώτηση. Επιτρέπετε. Τι, πες την Αγγελική. Να ακούσουμε και την κορώνα, καθίστε λίγο. Είναι καλή φωνή, παιδιά, η Ηλιάδη. Είναι καλή, δεν το έχει αμφισβητήσει ποτέ κανείς αυτό, δεν το συζητώ. Απλά όχι μόνο τον Ηλιάδη το λέει, δεν το λέει, μου το πείτε. Έχει σαρανταρίσει. Αυτό θα σου πει. Σαρανταρίσει, δεν τη φέρεται. Εγώ νομίζω ότι είναι σαν εμένα περίπου. Εσύ πόσο είσαι? Εγώ είμαι 42. Σταμάτα, βρε Τζορτζέλα. Δεν είσαι, Τζορτζέλα. Απλά έχει αυνατήσει και πολύ. Όλοι μου λένε πόσο γκομενά γίνεται τώρα. Σου κάνω πλάκα. Πόσο σου πάει που έχει αυνατήσει. Μπαίνει μέσα και τρίζει τα πατώματα, Τζορτζέλα. Να κάνει γιατί δεν έχει πάει που έχει αυνατήσει. Πολύ. Πολύ κούκλα είναι. Και σκυλάρα έχει. Δεν φαίνεται 42 η Τζορτζέλα μα. Πάντω αν κάποιο ξανά. Το θέμα είναι ότι δεν έχω κάνει τίποτα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν κάνει, φοβάσαι. Ούτε εγώ. Η κορώνα σου να βγει τώρα. Ούτε εγώ. Σταμάτα, μην αρχίσει πάλι. Παρόλο που δεν φοβάται η Κατερίνα, δεν έχει κάνει τίποτα. Όποιο θα φοβάται την Ηλιάδη να πάει να του κάνει με τον νύχι έτσι, θα φύγει σίγουρα. Είναι κάποιες γυναίκες όμως, να πω γι' αυτό για τα νύχια, τα βλέπουμε που του αρέσουν. Εγώ και την κοπέλα που συνεργάζομαι, τη φωτογράφω, την Πολίνα. Με ένα νύχι τόσο. Εγώ δεν μπορώ να ζήσω με αυτό. Είναι κάποιες γυναίκες που του αρέσουν. Εγώ δεν τα μπορώ καθόλου. Είναι θέμα αισθητική. Κάποιο το κουμαντάρι. Αλλά θα μου καρφωθεί στο μάτι με το φακό εμένα. Το θέμα είναι πώ παντά το καζανάκι, το κουμπίνι το νύχι. Να φαράς, πιάτα. Λοιπόν, ξέρω. Πάμε τώρα στα του πρώην βασιλικού ζεύγου. Διότι ο Χάρη και η Μέγαν απειλούν πλέον να πάνε στη δικαιοσύνη και να κάνουν μηνύσεις στους παπαράτσι, παρακαλώ. Έτσι, έχουν βάλει όλη την νομική ομάδα τους μετά τις φωτογραφίες που είδαμε στο πάρκο. Συγγνώμη, σε λίγο θα μπει και η κυρία Μημαρίδη για το θέμα. Φοράει βασιλικό χρώμα. Άσχετο, συνέχισε. Ποιος φοράει? Η Μάρα, θα τη δείτε. Α, τέλεια. Είναι η βασίλισσα. Λοιπόν. Τώρα, τι γίνεται. Το ζευγάρι έχει βάλει τη νομική του ομάδα, που δεν είναι και λίγοι οι δικηγόροι, να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης, γενικότερα και στον Καναδά αλλά και στην Αγγλία, ώστε να μην βγάζουν παρατσικές φωτογραφίες όταν δεν έχουν ενημερωθεί. Πρώτον αυτό. Και το δεύτερο μαναφούγι το μεγάλο είναι ότι η Σαμάνθα, αδελφή ετεροθαλής της κυρίας εδώ που βλέπουμε, της Μέγαν, βγαίνει και τη σταχώνει και λέει ότι μπήκε στη βασιλική οικογένεια να τα κάνει άνω κάτω. Και παθαίνω σοκ με την δήλωση του Χάρη που λέει: έχασα τη μητέρα μου,
Και τώρα η σύζυγός μου γίνεται θύμα του παπαράτσι. Ναι, πάμε να το δούμε, παρακαλώ. Η Μέγαν Μάρκλ δέχεται τα πιο σφοδρά βέλη από την ίδια της την οικογένεια, αφού μετά τον αδελφό και τον πατέρα της, τώρα της επιτίθεται και η τεροθαλή αδελφή της Σαμάνθα. Η αδελφή μου έχει πέσει μέσα στη βασιλική οικογένεια σαν ανεμοστρόβιλος. Ήξερε τις κοινωνικές απαιτήσεις που έχει η ένταξή της στη βασιλική οικογένεια και θα έπρεπε να αναρωτηθεί εάν ήταν έτοιμη και ικανή να συμπεριφερθεί σύμφωνα με τις απαιτούμενες προσδοκίες. Την ίδια ώρα, ο πρίγκιπας Χάρη και η σύζυγός του Μέγαν Μάρκλ απείλησαν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη εναντίον των παπαράτσι μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών με τη δούκισσα του Σάσεξ και τον γιο της Άρτσι στον Καναδά. Πρόκειται για παραβίαση της προσωπικής ζωής, δηλώνουν οι δικηγόροι του ζευγαριού, ενώ ο πρίγκιπας Χάρη σχολιάζει. Παπαράτσι που διαθέτουν τηλεφακούς έχουν εγκατασταθεί σε μόνιμη βάση στην ίσο Βανκούβερ προκειμένου να μας κατασκοπεύουν. Έχασα τη μητέρα μου και τώρα βλέπω τη σύζυγό μου να πέφτει θύμα των ίδιων ισχυρών δυνάμεων. Ευτυχισμένη μετά το Μέξιτ, δήλωσε η δούκισσα του Σάσεξ Μέγαν Μάρκλ. Σύμφωνα με την Daily Mail, στενός φίλος της Μέγαν αποκαλύπτει. Η Μέγαν μας έλεγε πως αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε ποτέ να συμβεί στο Χάρη. Πως τώρα θα ανθίσει περισσότερο και πως η αγάπη της γι' αυτόν τα έκανε όλα δυνατά. Ένας άλλος φίλος της Μέγαν Μάρκλ αποκαλύπτει σε βρετανική εφημερίδα. Η Μέγαν και ο Χάρη δεν σχεδιάζουν να αλλάξουν το όνομά τους στο Instagram. Θεωρούνται ακόμη ο Δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ. Η Μέγαν περιγράφει τον εαυτό της και το Χάρη ως τους παίκτες που έρχονται να κάνουν την αλλαγή και ότι τώρα μπορούν πλέον να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους. Και όσο τα βρετανικά ταμπλόιτς φιλοξενούν δηλώσεις από φίλους του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγαν, οι χρήστες των social media της έκαναν επίθεση αφού η δούκισσα του Σάσεξ επέλεξε να δημοσιεύσει φωτογραφίες από την επίσκεψή της σε καταφύγιο ζώων στην Αγγλία, την ίδια μέρα που η Kate Middleton ανακοίνωσε το νέο project της για την πρόωρη ανάπτυξη των παιδιών. Η πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Kate Middleton θεωρείται ένα project ορόσημο για όλη την Αγγλία. Γι' αυτό και οι χρήστες του διαδικτύου στόλισαν για τα καλά την Meghan Markle. Κάποιος είναι τόσο ανασφαλής που κάθε φορά που η Cambridge ή η Kate Middleton είναι σε κάποια σημαντική βασιλική υποχρέωση, κάνει αναρτήσεις την ίδια μέρα. Σύμπτωση. Είχες αυτές τις φωτογραφίες για σχεδόν ένα μήνα, αλλά τις έδωσες στη δημοσιότητα σήμερα, την ώρα που ανακοινώθηκε το project της Kate Middleton. Ενδιαφέρον. Είναι λίγο love to hate η Μέγαν. Παιδιά, ο δαίμονας έχει θυμώσει και αλίμονό μας. Θα τα κάνει όλα σβάρνα. Σας είπα ότι αυτή η οικογένεια έχει μία κατάρα. Μην ξεχνάτε το θάνατο που λέει έχασα τη μητέρα μου. Yeah. Ήταν εκεί στο Παρίσι που είτε ήταν δολοφονία είτε ήταν ατύχημα. Δεν θα ασχοληθώ με τι είναι. Πάντως η κατάρα έφαγε αυτό το νέο και ωραίο κορίτσι. Τούτη εδώ τώρα λέει βάλετε και από την ίδια της την οικογένεια. Εννοείται και από την αδελφή της, και από την αδελφή της, την αδελφή της. Όσον αφορά, μην τα χάβετε αυτά, όσον αφορά τους παπαράτσι, είναι ότι κάθε της φωτογραφία θα πρέπει να πληρώνετε. Ναι. Δεν είναι μόνο δεν έτσι. Την ενδιαφέρει. Να ολοκληρώσει η μάρα, παιδιά. Mm. Δεν την ενδιαφέρει τι θα γίνει, την ενδιαφέρει πώς θα χτίσει ένα καινούριο παραπαλάτι, παραμάγαζο εκεί στον Καναδά και Θεός φυλάξει. Εγώ παρακολουθώ πάρα πολύ από κοντά, διότι δεν είναι για το κουτσομπολίστικο τι κάνει. Είναι γιατί πολλές από αυτές τις μοναρχίες έχουν κατάρες. Ακόμα και εμείς εδώ, γιατί δεν ασχολούνται με τις δικές μας κατάρες. Και όχι, και μεγάλες οικογένειες οι οποίες χάνουν παιδιά, χάνουν ατυχήματα. Ναι, ναι, παρακαλώ, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω λίγο να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί η Μέγαν ανεβάζει όμως φωτογραφίες την ίδια στιγμή που ανεβάζει και η Κέιτ? Look at me. Από κάποια αντίστοιχη. Κοιτάξτε με, θαυμάστε με, τα κατάφερα, προσκυνάτε με. Τη διέλυσα την οικογένεια. Κυρία Μημαρίδη, γιατί τα βλέπουμε όλα θεωρίες συνωμοσίες? Δηλαδή, γιατί δεν έχει δικαίωμα η Μάρκλ να το έκανε αυτό πραγματικά για τον λόγο που είπε? Και γιατί δεν έχει δικαίωμα να ανεβάζει μια φωτογραφία όποτε αυτή θέλει και δεν πρέπει να μιλάει με τη Μίτλετον και να της πει θα ανεβάσει σήμερα, ανεβάσω κι εγώ μια? Μα καλά, δεν μιλάω όλα, λοιπόν, όλα λοιπόν τα βλέπουμε μια θεωρία συνωμοσίας. Εγώ ως αγνός άνθρωπος θεωρώ ότι αυτό που κάναν το κάναν για τον λόγο που είπαν. Βέβαια,
Τους βγαίνει αντίθετα τώρα γιατί τους κυνηγάνε πιο πολύ, αλλά έχουν το δικαίωμα, το κάνανε γι' αυτό το λόγο. Ποιο δικαίωμα, βρε. Δεν της έφτανε που πήγε μέσα στο παλάτι. Δεν της έφτανε που κοιμόταν σε βασιλικό κρεβάτι. Γιατί πήγε εκεί, γιατί σε βάστηκε να φύγει. Δεν είναι πάντα ότι είσαι ευτυχισμένο. Μπράβο. Ούτε τα πράγματα μέσα στο παλάτι. Υπήρχαν πολλές αταξίες. Μάρα, ξέρεις, θα το έλεγα αυτό εάν παντρευόταν κάποιον μεγάλο ηλικία βασιλιά για να και λες εκεί, α, το έκανε στερόβουλα. Πήρε ένα παιδί το Χάρη, ναι. Ένα παιδαρά, ψηλό παιδί, όμορφο παιδί, που τον ερωτεύτηκε και τον παντρεύτηκε. Δηλαδή δεν δηλαδή τον ερωτεύτηκε, αλλά πραγματικά να βρέθηκε στο παλάτι μέσα αυτού. Εάν ήταν κάποιος άλλος, το αποκλείω. Εγώ το αποκλείω, δεν με ρωτάς. Θα στο ταυτίσω με μία άλλη κατάρα των Αυσβούργων. Όλοι ξέρετε τη Βασίλισσα Σύση, την πριγκίπισσα Σύση, την ξέρετε. Κούκλα ήταν αυτή. Ναι. Χοντρότερη κατάρα δεν είχε άτομο από αυτήν. Πέθανε το παιδί της, ήταν πολύ βαρύ όλο. Πώς? Πέθανε το παιδί της, έτσι. Αυτοκτόνησε το παιδί της αφού σκότωσε την Ρωμένη του, το Μάγερλινγκ. Πάντως αυτά γίνονται και σε ανθρώπους που δεν είναι βασιλείς. Άκουσε, να σου πω δεν είναι κάτι που γίνεται έτσι. Όχι. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Όλα τα μάτια είναι πάντα στραμμένα. Στους πλούσιους, στους ευγενείς, στους βασιλείς. Για το γιο ενός τέκτονα, ενός μαραγκού ή ενός μπακάλι δεν ενδιαφέρεται κανένα. Αυτό το ίδιο λέμε. Άρα όλες οι ενέργειες πηγαίνουν σε αυτές τις μεγάλες οικογένειες. Ότι αυτό το ζευγάρι θα συνεχίσει να είναι μαζί. Όχι, θα τον φάει αυτή αυτόν. Δηλαδή. Θα τον φάει λάχανο. Θα τον χωρίσει. Και τώρα έχει βάλει στόχο την Γκέιτ. Ναι. Αυτόν θα τον χωρίσει, αυτό λέτε. Κάτσε ρε παιδί μου, θα δεις. Τώρα... In your lifetime, δηλαδή δεν θα αργήσει πολύ. Τι εννοείς δηλαδή, αν τον χωρίσει, τι άλλο κακό μπορεί να του προκαλέσει. Τι έπαθει η μάνα του. Θανατηφόρο τροχαίο. Μάλιστα. Πάντως αυτή η δήλωση εμένα του Χάρη, πιστεύει πολύ. Γιατί κάτι τέτοιο το είχε δηλώσει και το καλοκαίρι, να ξέρετε. Κουβαλάει αυτό. Ότι έχασα τη μητέρα μου και τώρα η σύζυγός μου γίνεται θύμα του απαράστη. Είδες που ασυνείδητα το ταυτίζει. Με συγχωρείτε, στα πλάνα βλέπουμε τα τελευταία δραματικά λεπτά της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Το ξενοδοχείο. Το κυνηγούσαν οι παπαράτσι. Κυριολεκτικά το θυμόμαστε όλοι. Είναι, ναι, συγκλονιστικό. Καλά το παιδί. Με τον Ντόντι Αλφαγέτα, ναι. Ναι. 20 τόσα χρόνια πίσω, πόσα είναι. Και η σκηνή μας έχει μείνει ανεξίτηση όλου. Για να κάνει και αυτές τις δηλώσεις, Κατερίνα, για την μητέρα του. Αυτό το παιδί έχει ζήσει όλο το παρασκήνιο. Και αυτό το παιδί έχει και ξέρει μόνο πράγματα αυτό. Τα οποία δεν μπορεί να βγει και να τα πει. Τι να γυρίσει και να πει. Δυστύχημα τότε είχαν σκοτωθεί και ο οδηγός και η ασφάλεια. Ένας είχε σκοτωθεί. Ο άλλος έζησε. Για να το περιγράψει. Και είχε μιλήσει και είχε πει. Όσα μπορούσε να μιλήσει και να πει σε ντοκιμαντέρ. Δεν μπορούσε να τα πει όλα. Και όλα που κάθονταν στο πίσω κάθισμα. Μάλιστα, ο οδηγός κατηγορήθηκε φρικτά ότι ήταν πιωμένος. Να βλέπετε με τον Χάρη, παιδιά, κάτσε ότι τα βλέπω αυτά. Και ότι η αιτία του δυστυχήματος ήταν το ότι είχε καταναλώσει πολύ αλκοόλ. Πόσο δύσκολα έχει περάσει και αυτό το παιδί. Ποιος είχε ο οδηγός. Ναι. Αυτά που υπόνονταν ήταν ότι έφταιγε ο οδηγός λόγω χρήσης αλκοόλ υπερβολικής. Μπορείτε να βρείτε χίλιες δυο δικαιολογίες. Εγώ που είμαι μεταφυσική τόσα πολλά χρόνια, το βλέπω από άλλη σκοπιά. Εσείς μπορείτε να το δείτε. Όχι, δεν το βλέπουμε. Αναφέρουμε αυτά που τόσα χρόνια λίγο να ολοκληρώσω τη μάνα. Τι είπες? Αναφέρω αυτά που τόσα χρόνια λέγονται. Τα περιστατικά λέει. Εντάξει, τι θα πει ο Κοσμάκης τώρα. Εσείς, κυρία Μάρα, κάτι πήγατε να πείτε. Δεν θυμάμαι τώρα. Γιατί μεταφυσική. Ότι είσαι μεταφυσική και τον βλέπεις από άλλη σκοπιά. Εγώ το βλέπω αλλιώς. Και δεν παίρνω μόνο ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ντάτα σε δεδομένο χρόνο. Παίρνω όλη τη βασιλεία. Από το 1500 που ήταν ο Ερίκος ο 8ος, όλη η κατάρα μέχρι και σήμερα. Και σας λέω ότι υπάρχουν και άλλοι οίκοι με κατάρες. Για ποιο λόγο? Διότι οι άνθρωποι κοιτάνε πάντα τους πλούσιους, τους ευγενείς και τους βασιλείς. Δεν ενδιαφέρονται για τους ποταμούς. Θα δούμε, πάντως το μόνο σίγουρο θα μας απασχολούν για πολύ καιρό ακόμα αυτό το ζευγάρι. Δεν θα αφήσει ο δαίμονας εύκολα τη λία ο Θεός μαζί μας. Λοιπόν, θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχεται η υπερδίλημα, κυρία Μάρα, και θέλω να μας βοηθήσετε. Θα μας απασχολήσει και αυτό πολύ. Σε λίγα λεπτά είμαστε πάλι μαζί. Άλλος ένας δαίμονας ήταν ο Κάιζερ. Ναι. Γιατί τώρα που έγραψα το βιβλίο και ο τέταρτος άντρας της Κατίνας ήταν με τον Κάιζερ και έκανε σπιονάζ, ξέρουμε πράγματα από μέσα που δεν τα ξέρει ούτε η ιστορία. Μάλιστα. Να τα αναλύσουμε αυτά ιστορικά. Την άλλη εβδομάδα μαζί με τη Μάρα και θα πούμε για το δεύτερο βιβλίο της Μάρας Μεϊμαρίδη, της κυρίας Μεϊμαρίδη. Θα διαλέξουμε και εξώφυλλο. Μαζί όλα την επόμενη εβδομάδα, γιατί ανυπομονεί ο κόσμος. Λοιπόν, διαφημίσεις σε λίγα λεπτά, είμαστε μαζί σας με διλήμματα. Πάμε.
Όχι, αγάπη μου, δεν θα πας πουθενά. Γιατί τι έγινε? Γιατί έρχεται η αδελφή σου αύριο με τον άντρα της. Η αδελφή μου, πώς και έτσι. Μαμά, πρέπει να κάνω πάρα πολλές εξετάσεις. Μου έχει βρει πρόβλημα ο γιατρός. Τι θα κάνω αν δεν μπορέσω να κάνω μωρό? Ξέρεις τι είναι αυτό για μένα? Δεν υπάρχει το για πάντα. Ναι, τώρα που το λες και μπορεί να αλλάξουν όλα από λεπτό σε λεπτό. Νομίζω ότι είμαι έγκυος. Συμφωνά μου, τι λες? Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Τι έκανες στην αδελφή σου? Βρίσκομαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Στις 11:30 τα δικά σας διλήμματα. Εδώ είμαστε με τα δικά σας διλήμματα. Το σημερινό δίλημα είναι αρκετά δύσκολο. Η Βιργινία ζει στην Αθήνα με την κόρη της. Έχει και μια μεγάλη κόρη στην επαρχία, η οποία έρχεται στην Αθήνα μαζί με τον άντρα της. Η μικρή της κόρη τα μπλέκει με τον άντρα της μεγάλης και γίνεται κάτι πολύ δύσκολο. Και εκεί έρχεται το δίλημα της Βιργινίας. Πάμε να δούμε παρακαλώ το πρώτο μέρος. Με λένε Βιργινία και βρίσκομαι ανάμεσα στις συμπληγάδες. Η μεγάλη μου κόρη που μένει επαρχία έχει ένα γυναικολογικό πρόβλημα και δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Για το λόγο αυτό ήρθε με τον άντρα της σπίτι μας στην Αθήνα για να πάει σε γιατρούς ώστε να τη βοηθήσουν να γίνει μητέρα. Ο γαμπρός μου έκανε σχέση με τη μικρότερη μου κόρη που ενώ είχε δεσμό προχώρησε μαζί του, έμεινε έγκυος και μου είπε την αλήθεια. Βρίσκομαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Να της πω να κρατήσει το παιδί με το αγόρι της και να το πει ότι είναι δικό του για να μην διαλυθεί η οικογένεια? Ή να μιλήσω εγώ στο γαμπρό μου και να αναλάβει τις ευθύνες του για το παιδί κρυφά, δίνοντάς μου χρήματα για να το μεγαλώσουμε μόνες μας? Μανούλα μου, έφυγα. Όχι, αγάπη μου, δεν θα πας πουθενά. Γιατί τι έγινε? Γιατί έρχεται η αδελφή σου αύριο με τον άντρα της. Η αδελφή μου, πώς και έτσι? Αυτή έχει χρόνια να έρθει. Έχει χρόνια να έρθει και δεν έρχονται και για καλό. Τι έγινε? Έχει θέμα. Ξέρεις ότι δεν μπορεί να μείνει έγκυος. Δεν μου είπε λεπτομέρειες, αλλά είχαν πάει η Θεσσαλονίκη και τους είπε ο γιατρός ότι πρέπει να έρθει εδώ σε κάποιο συνεργάτη του. Θα μου τα πει όταν έρθει. Πω, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Κι εγώ το εύχομαι. Άκου να σου πω, μην αρχίσει να ρωτήσει όταν έρθει. Είναι πολύ πιεσμένη. Άσε, θα τη ρωτήσω εγώ και θα στα πω. Όχι, θα προσπαθήσω να είμαι διακριτική, μαμά. Να σου πω, αγάπη, θα δώσω το δωμάτιό σου, σκέφτηκα, που έχει διπλό κρεβάτι. Και εσύ να πας στον ξενώνα που είναι μόνο, έτσι. Ναι, ρε, μαμά, εννοείται. Το συζητάς κιόλας. Μα δεν το ξέρω. Θέλω να πας να βγάλεις τα ρούχα σου, να μην ανοιγοκλίνεις ντουλάπες όταν έρθουνε. Έτσι. Να σου πω όμως να το κάνω λίγο αργότερα. Όχι, όχι. Τώρα πήγαινε να με ίσχυε και μετά φεύγεις να πας όπου θέλεις. Έχω ένα ραντεβού, ρε μαμά. Ας το πάρει τηλέφωνο, το καθυστερείς. Άντε. Πήγαινε, τελείωνε. Καλώς τους, περάστε. Αγάπη μου. Μανούλα. Αγάπη μου. Καθίστε. Τι κάνετε, κυρία Βιργινία? Γαμπρέ μου. Να αφήσω τα πράγματα εδώ. Να τα αφήσεις. Δεν βρήκα πάρκιν. Πάω να παρκάρω και θα φέρω και τα άλλα πράγματα, εντάξει. Θα σου έχω φτιάξει καφεδάκι μέχρι να έρθεις. Άντε, αγόρι μου. Αγάθη μου, πες μου, καρδιά μου, πώς είσαι? Μαμά. Σε βλέπω απογοητευμένη. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, είναι δύσκολα. Οι γιατροί θα μας πούνε την αλήθεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Μπορεί να χρειαστούμε να κάτσουμε εδώ πάρα πολύ καιρό. Όσο θέλετε, αγάπη. Πρόβλημα. Το σπίτι μου είναι και σπίτι σας. Καλά είσαι με τη δουλειά σου. Ο Λευτέρης όμως
Ο Λευτέρης δεν χρειάζεται ένα λάπτοπ και ένα κινητό. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο για να δουλέψει. Ό,τι θέλετε όσο θέλετε. Εγώ θα σας τα έχω όλο έτοιμα. Μαμά, πρέπει να κάνω πάρα πολλές εξετάσεις. Μου έχει βρει πρόβλημα ο γιατρός. Θα το δούμε, αγαπούλα μου. Η Μανούλα θα είναι στο πλάι σου. Πες μου. Δεν τα βλέπω καλά σου λέω τα πράγματα. Θα γίνουνε. Μη στενοχωριέσαι. Ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία. Δεν είμαι αισιόδοξη. Δεν μου είπε πολύ καλά λόγια ο γιατρός. Ναι. Πάντα πρέπει να μας λέει την αλήθεια. Και να είναι. Εντάξει. Το καταλαβαίνεις αυτό. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε. Τι θα κάνω, ρε μαμά, δεν μπορούσα να κάνω μωρό. Θα κάνεις, αγάπη μου. Γι' αυτό είναι η Μανούλα εδώ, να σε στηρίξει. Δεν ξέρω. Μη στενοχωριέσαι. Όλα θα πάνε καλά. Πώς θα αντέξω όλες αυτές τις εξετάσεις. Αγαπούλη, δεν είσαι άρρωστη. Θα πάνε όλα καλά. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε αγάπη μου. Ακόμα δεν βρεθήκαμε, δηλαδή. Γιατί πρέπει να πας σπίτι? Έχει έρθει αδερφή μου, ρε εσύ. Τι να κάνω? Και πάλι δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορούσα να τη δεις πιο μετά? Όχι, πρέπει να πάω τώρα, γιατί έχει να έρθει χρόνια από το χωριό. Τι να πω, εντάξει. Το βράδυ... Συγγνώμη, ρε αγάπη μου. Όχι, όχι, ούτε το βράδυ μπορώ. Δεν γίνεται. Αυτό δεν σας συγχωρώ, αλλά εντάξει. Λοιπόν, θα το πούμε μετά. Πάρε με τηλέφωνο. Ναι, φιλάκια. Φιλάκια. Μάλιστα. Έχει, υπάρχει πρόβλημα στην οικογένεια, αλλά η ανατροπή με τρομάζει που έρχεται. Λοιπόν, ουσιαστικά βλέπουμε τις δύο αδελφές στη σχέση τους, το βασικό πρόβλημα που έχει η μεγάλη, που δυσκολεύεται να φέρει ένα παιδάκι στον κόσμο, και τη μαμά να στηρίζει τη μεγάλη της κόρη και να της λέει ότι θα σας στηρίξω σε όλα. Μία βόλτα στην Αθήνα θα σας πείσει ότι ο γαμπρός είναι καρπερός. Το δίλημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Ακριβώς. Διότι η μικρή μένει έγκυος από τον σύντροφο της μεγάλης, τον άντρα. Το δίλημα λοιπόν είναι το εξής. Τι να κάνουν, να του το πούν μάνα και κόρη, ή να μην το πούν και να πούν ότι το μωρό είναι του φίλου της μικρής? Ακριβώς. Αυτό είναι το δίλημα. Τι φταίει, παιδιά, ο φίλος της μικρής? Αυτό γιατί να φορτωθεί, έλα τώρα. Για να μην χαλάσουν και το γάμο της μεγάλης, προφανώς. Το γαϊδούρι, το σαμάρι και το άχυρο. tvopen.gr/vote. Εκεί ψηφίζετε. Πάμε να δούμε τη συνέχεια, να μπορέσετε λίγο και εσείς να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται. Δεν μπορώ να δω τι έχουν επιλέξει, είναι πολύ μακριά. Τι επιλέγουν οι περισσότεροι? Είναι νωρίς ακόμα, Κατερίνα. Ακόμα είναι νωρίς. Θα αλλάξει. Επιλέγουν... Να δίνει λεφτά ο γαμπρός και να μην το πούν πουθενά. Ναι. Και το άλλο τι λέει? Να το χρεώσουν. Να το πούν. Να μην να το χρεώσει το φίλο, αυτό που σας είπα. Μάλιστα. Φίλο, ναι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τη συνέχεια. Αγάπη μου, πού είσαι, κοριτσάκι μου? Μου λείψες, αγάπη μου. Τι έγινε? Πόσο καιρό έχω να σε δω, αδερφή? Κι αλλιώς ήθελα να έρθω εδώ να σας δω, κι αλλιώς ήρθα. Ναι, για πες μου, τι έγινε ρε εσύ? Τι μου είπε η μαμά? Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξη, Αγγελική. Έχω χάσει τις ελπίδες μου. Ο γιατρός βέβαια μου λέει ότι θα φτιάξουν τα πράγματα, να κάνω υπομονή, μόλις κάνουμε τις εξετάσεις και όλα θα γίνουν καλύτερα. Εντάξει, αφού όμως το λέει ο γιατρός, κάτι θα ξέρει παραπάνω. Κυλική, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μακάρι να μην βρεθεί στη δική μου τη θέση ποτέ. Σε καταλαβαίνω, αλλά σε θέλω λίγο πιο δυνατή. Ξέρω ότι το θέλεις πολύ. Πάλεψε το. Δεν έχω αντοχές, δεν έχω δύναμη, δεν ξέρω. Δεν θέλω να σε βλέπω έτσι. Σε παρακαλώ, πάλεψε το. Το πολεμάω. Βλέπεις, ήρθα εδώ για αυτό το σκοπό. Τι θα κάνω αν δεν μπορέσω να κάνω μωρό? Ξέρεις τι είναι αυτό για μένα? Δεν θέλω να τα λες αυτά. Θα κάνεις μωρό. Δεν ξέρεις πόσο μου λείψες. Μακάρι να σε είχα δίπλα μου στο χωριό. Τώρα που είπες χωριό, πώς την παλεύεις εκεί πέρα, αλήθεια? Εντάξει, κοίταξε. Η ρυθμή είναι διαφορετική. Αναπνείς καθαρό αέρα. Να σου πω κάτι. Όταν βρεις τον άνθρωπό σου και εσύ ίσως θελήσεις να πας να ζήσεις σε ένα μέρος που είναι διαφορετικό. Ναι, τι να σου πω, δεν την πάλευα, η αλήθεια είναι. Πού είναι ο άνθρωπός τώρα που τον ανέφερες? Δεν ξέρω, και αυτός ο κακομοίρης τραβάει γολγοθά μαζί μου. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Μπορεί να είναι, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και έξω στην αυλή. Έξω. Mm. Λοιπόν, σε αφήνω να ξεκουραστείς. Σε θέλω δυνατή. Κοίταξε, διαβάζω όλη μέρα για αυτά, ρε Αγγελική. Δεν βρίσκω τίποτα. Να σου πω, θα σταματήσεις να τα διαβάζεις αυτά τα πράγματα. Μα πώς, από το ίντερνετ σου κάνουν κακό. Σε θέλω δυνατή. Έλα. Σε ευχαριστώ, κοριτσάκι μου. Άντε, άντε, πήγαινε, πήγαινε. Ας τα δικά μου. Φιλάκια.
Κοίτα, τώρα εντάξει, θα λείψω κάνα δύο μήνες σίγουρα. Ναι, θα σας στέλνω μέσω email. Ναι, δεν πρόλαβα τώρα, αλλά επειδή έλειπα. Τώρα δηλαδή ήρθαμε. Σε κάνα δύο ώρες θα σας στείλω, εντάξει. Έλα, ναι. Γεια, γεια. Λευτέρη. Γεια σου, τι κάνεις. Πώς είσαι? Καλά, μωρέ, εντάξει, ήρθαμε εδώ τώρα να το πολεμήσουμε. Μακάρι, μακάρι να το πολεμήσετε, γιατί τη μητέρα την αδερφή μου ήταν χάλια. Μιλήσατε τώρα μέσα? Ναι. Στα είπε? Μου τα είπε, ναι. Κοίτα, εγώ θα τη στηρίξω. Πρέπει να το καταλαβαίνεις αυτό, ε. Ξέρεις ότι εκείνη έχει το πρόβλημα. Πήγαμε στον γιατρό, δίνει ναι, κάποιες ελπίδες. Δίνει κάποιες ελπίδες, αλλά δύσκολο. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα, ξέρεις, είναι ότι αγχώνεται πάρα πολύ. Δεν ξέρω, μπορεί να φοβάται ότι μήπως την παρατήσω άμα δεν κάνουμε παιδί. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ για πάντα θα είμαι μαζί της. Για το υπόλοιπο της ζωής μου, με την αδελφή σου θα είμαι. Καλά, δεν υπάρχει το για πάντα. Μη λέμε και ό,τι θέλουμε. Εντάξει, τι εννοείς δηλαδή? Δεν υπάρχει το για πάντα. Ναι, τώρα που το λες και μπορεί να αλλάξουν όλα από λεπτό σε λεπτό. Δεν πάει άλλο. Πρέπει να μάθω τι συμβαίνει. Φίλε, έχει τίποτα καλό? Τι κάνεις εσύ, ρε φίλε? Εγώ τι κάνω εδώ, ρε? Ποιος είμαι εγώ? Πλάκα κάνεις? Τι κάνεις έξω από το σπίτι να πούμε, κοιτάς μέσα? Καταρχήν, γιατί φωνάζεις και τι λόγο σπέφτει εσένα για το σπίτι? Κάτσε, ρε φίλε, να σου ανοίξουμε να πούμε να μπεις μέσα. Στο σπίτι. Συγγνώμη, είναι δικό σου το σπίτι. Τι λες, ρε μεγάλε, είναι δικό μου είναι το σπίτι. Από πότε είναι δικό σου το σπίτι, ρε μεγάλε? Δεν κατάλαβα. Σε πότε πώς και πιάνεις? Παιδιά, πάτε καλά, τι είναι αυτό που κάνετε? Ρε, εσύ... Εγώ τι κάνω, αυτό σου κάνει. Εγώ τι κάνω, ρε, εσύ πήγε να μπει στο σπίτι μέσα να πούμε. Ποιος είναι αυτός? Το αγόρι μου είναι. Ηρεμήστε λίγο. Πού να το ξέρω, ρε Αγγελική, εγώ ήταν. Ωραία, τώρα που συστηθήκαμε, εσύ ποιος είσαι? Εγώ είμαι ο άντρας της αδερφής μου. Ωραία, μπράβο μας. Ρε Αγγελική, τέλος πάντων. Πήγαμε να τσακωθούμε και μεταξύ μας. Πολύ ατυχής συγκυρία τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει. Το όνομά σου? Γιώργος. Γεια σου, ρε Γιώργο. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ πάω μέσα και συγγνώμη, ρε φίλε, αλλά ξέρεις, καμιά φορά. Εντάξει. Τώρα, παιδιά, συγγνώμη. Τι έγινε, ρε, εσύ, τι είναι αυτά που κάνεις? Εγώ τι είναι αυτά που κάνω? Ναι, εσύ τι είναι αυτά που κάνεις? Σε έχω πάρει πόσα τηλέφωνα. Σε ψάχνω, έχω ανησυχήσει. Ναι, το ξέρω, έχεις δίκιο, αλλά... έχουμε οικογενειακά θέματα και δεν μπορούσα να μιλήσω. Τι θέματα μπορεί να έχετε τόσο σοβαρά που δεν μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο πια? Η αδερφή μου δεν είναι καθόλου καλά. Τι εννοείς? Πρέπει να κάνει μια σειρά από εξετάσεις. Εξετάσεις? Ναι. Αλήθεια μου λες? Πρέπει να σταθώ δίπλα της. Συγγνώμη, έπρεπε να μου πεις κάτι τόσο καιρό, για να... μήπως μπορούσα να σε βοηθήσω κι εγώ κάπως. Εντάξει, δεν ήθελα να σε ανακατέψω τα οικογενειακά μας τώρα, αλλά έχεις δίκιο, ίσως έπρεπε να σου μιλήσω. Μη σ' αναχωριέσαι. Είμαι εδώ για σένα, ό,τι χρειαστείς, όποτε νιώσεις ότι έχεις χρόνο, να μου πάρεις τηλέφωνο, εντάξει. Ευχαριστώ, συγγνώμη. Είδαμε λίγο πριν όμως ότι κανονικά φλερτάρει με τη μία τον κουνιάδο της, το ίδιο και αυτό. Θα ήθελα να επιτρέψω στην τράπεζα. Να πω κάτι σημαντικό για τα κορίτσια να το ξέρουν. Η επιθυμία του ατόμου που θέλει να κάνει παιδί σε αυτό το βίντεο είναι αυτός, όχι αυτή. Όταν οι άντρες βάζουν εδώ πίσω, σε αυτό το σημείο, στο νου τους να κάνουν παιδιά, δεν τους σταματάει τίποτα. Γι' αυτό όταν πάει με την αδελφή της, δεν παίρνει προφυλάξεις. Σωστά. www.tvopen.gr κάθετος vote. Ψηφίζετε τι να κάνει η Βιργινία μαζί με τη μικρή της κόρη, η οποία μένει έγκυος. Πάμε να δούμε και τη συνέχεια. Τι έγινε, Λευτέρη? Τι κάνεις? Να σου πω, θες να δούμε καμία ταινία? Όχι, μωρέ, τι ταινία να δούμε. Άσε, μπορεί πιο μετά. Πώς και δεν πήγες μαζί με τη μητέρα σου και την αδελφή σου? Δεν είχα και πολύ όρεξη, μωρέ. Ναι. Τώρα, μια και μείναμε δυο μας, θέλω να σε ρωτήσω να σου πω κάτι δηλαδή. Ναι. Πρέσι, τι κάνει και ο Ζηλίκιαν αυτά που κάνει το αγόρι σου? Ο Γιώργος? Ναι, Γιώργος. Τι, ήρθα εδώ να πούμε, κοίταζε μέσα, σε παίρνει τηλέφωνα, σε παρακολουθεί. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Εντάξει. Δεν τα πάμε πάρα πολύ καλά τελευταία, αλλά είναι καλό παιδί. Καλό παιδί? Τι σημασία έχει αν είναι καλό παιδί? Ένα εκατομμύριο υπάρχουν καλά παιδιά. Δεν νομίζω πάντως ότι σου ταιριάζει. Εντάξει, μην νομίζω ότι είναι εύκολο και να βρεις κάποιον. Κοίτα, εύκολο είναι να μ' ανοίξεις τα μάτια σου για να βρεις κάποιον. Εσύ γιατί δεν πήγες?
Μαζί με τη μαμά μου και την αδελφή μου. Κοίτα, αυτή είναι μια ωραία ερώτηση. Με φέρνει σε λίγο δύσκολη θέση, αλλά θα σου το πω γιατί το είχα σκοπό, η αλήθεια είναι. Επειδή ήξερα ότι μάλλον δεν θα πας ούτε εσύ. Που σημαίνει... Τι θα μαγειρέψεις, Μανούλα? Κάτι νόστιμο που να σας αρέσει. Σταμάτα, δεν θέλω να σ' ακούω. Πάλι έκλεισα να τσακώνω. Τρίο. Μπορώ να τους ακούω, Θα σου πω. Υπάρχει πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Παράτα με. Λοιπόν, έχω κάνει αρκετή υπομονή το καταλαβαίνεις. Αυτός είναι ο άντρας μου, αυτή ήταν η υπομονή σου, Σοβαρά, 5 χρόνια ποιος σου έχει σταθεί, πες μου. Εγώ είμαι αυτή που δεν έπρεπε να κάνω υπομονή, αλλά αυτό ζήσε. Ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις ότι σε θέλω και χωρίς παιδιά, ότι είμαι δίπλα σου. Όχι, λες ψέματα, μέχρι εκεί φτάνει η αγάπη σου. Σε τι λέω ψέματα, ρε, σε τι λέω ψέματα. Εγώ δεν θα ρωτήσω να έρθω στο χωριό, στο λέω, εδώ θα μείνω. Αντέλα, τελείωνε, προχώρα τώρα γιατί δεν ξέρω. Αντέλα, σε μαζέ μου, ξαναμιλήσει. Σταμάτα, ρε. Τι έχει γίνει? Απέτυχε πάλι η εξωσωματική τη αδελφή σου. Δεν το αντέχει. Την έχει τσακίσει αυτό το πράγμα. Τόσα χρόνια παιδεύεται. Δεν μπορεί να ξαναπροσπαθήσει άλλη μια φορά. Μπορεί, αλλά είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Και αυτό προσπαθεί να της εξηγήσει ο άντρας της. Δεν έχει πια. Άσε με, σου λέω. Και έχουν κουραστεί. Την αγαπάει. Ακόμα και χωρίς παιδιά. Δεν τον πειράζει γι' αυτό. Είναι πολλά τα λεφτά. Να σου πω, βρε αγάπη μου. Δεν ξέρω, μακάρι να μπορούσα κι εγώ κάπως να προσπαθήσω και να τη βοηθήσω, αλλά δεν μπορώ. Σκίσε την καρδιά μου, παιδί μου είναι. Καταλαβαίνω ότι θέλω να γίνει μάνα. Το θέλει, δηλαδή θέλω ότι θέλω, λέω κι εγώ. Τι έπαθες εσύ? Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που με έφερε σε αυτές τις ερημιές. Θα καταλάβεις τώρα. Ναι. Νομίζω ότι είμαι έγκυος. Όπα, περίμενε. Λες κάτι τόσο σοβαρό και μου λες νομίζω. Είσαι ή δεν είσαι. Δεν παίζουνε με αυτά. Δεν έχω κάνει κάποιο τεστ ακόμα, ούτε έχω πάει στο γιατρό, αλλά έχω διαίσθηση και έχω και κάποια συμπτώματα. Κοίτα, Αγγελική, με τη διαίσθηση, κανείς δεν έχει μείνει έγκυος. Άμα θες να πάει να κάνεις εξετάσεις και στο κάτω-κάτω δεν ξέρω τώρα γιατί το κάνεις αυτό. Ζηλεύεις με την αδελφή σου και εγώ δεν θέλω να συμμετάσχω και σε αυτό, εντάξει. Τι είναι αυτά που λες? Αυτό που λέω. Μαμά. Μπράβο, αγάπη μου! Μεγάλη χαρά! Δεν είναι για μπράβο, μαμά. Δεν είμαι έγκυος. Από τον Γιώργο, από το Λευτέρη, είμαι έγκυος. Συμφορά μου, τι λες? Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Τι έκανες στην αδελφή σου? Τι πασχίζει να κάνει παιδί και εσύ την πληγώνεις με αυτόν τον τρόπο? Τι θα πω έκανες? Τι θα πούμε τώρα? Βρίσκομαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Να της πω να κρατήσει το παιδί με το αγόρι της και να του πει ότι είναι δικό του για να μην διαλυθεί η οικογένεια. Ή να μιλήσω εγώ στο γαμπρό μου και να αναλάβει τις ευθύνες του κρυφά, δίνοντάς μου χρήματα και να το μεγαλώσουμε μόνες μας. Να αναλάβει δηλαδή τις ευθύνες. Δηλαδή ο γαμπρός θα το μάθει κρυφά. Ναι, και να αναλάβει τις ευθύνες απλά οικονομικά και να το μεγαλώσουν μόνες. Άπαξ και έγινε μια φορά με την αδερφή, θα ξαναγίνει. Λοιπόν, υπάρχει πάντως και ένα 25% που λέει να το φορτώσει σε κάποιον άλλον. Κάτι με το οποίο διαφωνείτε. Να το φορτώσει. Στον άλλον. Ναι, στο φίλο του. Λοιπόν, ψούρι, τον Γιώργο. Το 75 όμως λέει να πούν την αλήθεια. Έτσι. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Τα λένε στο γαμπρό. Χαρά. Ότι είναι έγκυος από αυτόν. Μόνο από την αλήθεια. Παρακαλώ. Γεια σας, κυρία Βιργινία, τι κάνετε? Θέλετε βοήθεια, κάνετε κάτι? Εσένα περιμένω. Και τι πράγμα? Η Αγγελική είναι έγκυος. Η Αγγελική είπε νομίζει ότι είναι έγκυος. Δεν νομίζει πλέον γιατί έκανε τεστ και είναι σίγουρο. Ωραία, και εγώ τώρα τι να κάνω αφού... Δεν τρέπεσαι. Η γυναίκα σου προσπαθεί τόσα χρόνια να κάνει παιδί με εξωσωματική και εσύ πας με την αδελφή της και σπέρνεις παιδιά. Είναι δυνατόν? Τι φιλότιμο κουβαλάς? Μη φωνάζετε. Δεν μη φωνάζω. Να μας ακούσει με το θέμα, τίποτα άλλο. Τι θα κάνουμε τώρα όμως? Λοιπόν, θα σου πω εγώ τι θα κάνουμε. Θα αναλάβεις το μεγάλωμα του παιδιού οικονομικά, δεν θα μάθει τίποτα η γυναίκα σου
Και εγώ με την Αγγελική θα το μεγαλώνουμε. Πήγαινε. Ετοιμαστείτε να φύγετε. Αμέσως. Ναι. Έχω δει γυναίκα που έχει κάνει παιδιά 16 εξωσωματικές και πέτυχε 17η. Αλήθεια. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Έχουμε πάρα πολλές γραμμές. Οι κυρίες περιμένουν στη γραμμή μας. Σε λίγα λεπτά είμαστε πάλι μαζί σας. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. Εγώ θέλω να σε έχω σ' αυτή τη ζωή και από τον εαυτό μου πιο πάνω. Να μπορείς να δεις ανά πάσα στιγμή πως για σένα μπορώ να πεθάνω. Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Φανή, 30 ετών. Να την ακούσουμε. Φανή. Γεια σου, Φανή μου. Γεια σου, τι κάνεις? Καλημέρα, καλημέρα. Μίλα λίγο πιο δυνατά, Φανή μου. Ναι, ναι, μ' ακούτε? Σ' ακούμε μια χαρά τώρα. Έλα μου. Μας λείψατε πάρα πολύ χθες. Αλλά έχω την ευκαιρία ευτυχώς να σας πω το ζήτημά μου σήμερα. Τέλεια, είμαστε εδώ σήμερα, σ' ακούμε. Λοιπόν, εγώ έχω μια σχέση το τελευταίο διάστημα. Αλλά πρέπει να μείνει κρυφή και μυστική από όλους και από όλα. Και δεν μιλάμε για παντρεμένο άνθρωπο. Έχει μια σχέση, δεν είναι όμως το πάκι για γάμο, για να μην ειλικρινείς. Με αυτόν τον άνθρωπο, λοιπόν, δουλεύουμε στην ίδια δουλειά. Για να σας δώσω να καταλάβετε, εγώ με την πρώτη μου ξαδέλφη έχουμε αναλάβει ένα ασφαλιστικό γραφείο που είχε ο πατέρας μου. Mm-hmm. Ο μπαμπάς μου και ο δικός της. Ήταν αδέλφια. Και εγώ με την ξαδέλφη μου μεγαλώσαμε από μικρές σαν αδελφές. Όταν πέθανε ο δικός της πατέρας, ο δικός μου αποφάσισε να μας δώσει το γραφείο να το δουλεύουμε μαζί. Δεν μας το έγραψε, αλλά είναι σαν να είναι δικό μας. Μισό-μισό το έχουμε μαζί. Ναι, με την αδελφή σου. Με την αδελφή σου. Α, εντάξει, εντάξει. Που μεγάλωσα σαν αδελφή. Ναι, ναι, ναι. Ήσασταν ουσιαστικά σαν αδελφές. Ωραία, για συνέχισε. Λοιπόν, σε αυτό το γραφείο, αυτό το παιδί που έχουμε μία σχέση τελευταία είναι υπάλληλος. Δεν είμαστε πολύ ούτως ή άλλως. 5 άτομα δουλεύουμε εκεί. Και δεν ξέρει κανένας για μας. Έχουμε σχέση εδώ και μερικούς μήνες. Και κυρίως δεν θέλουμε να το μάθει η ξαδέλφη μου, με την οποία αυτό το παιδί έχει σχέση 2 χρόνια. Α, μάλιστα. Δεν μάλιστα. Είναι ακριβώς ότι μπήκα ανάμεσά τους, και σας το λέω για να μην παρεξηγηθώ. Μαζί τα φτιάξαμε το καλοκαίρι που πέρασε. Γιατί είχαμε μείνει μαζί ένα διάστημα στο γραφείο, οι δυο μας, η ξαδέλφη μου και η άλλη ήταν σε άδεια. Και μετά από λίγο καιρό πήγαινε και εκείνος να βρει την ξαδέλφη μου. Πάντα υπήρχε αμοιβαίο ενδιαφέρον. Εγώ του το έδειχνα, δεν το κρύβω. Αλλά ήξερα ότι είναι δεσμευμένος και δεν πίστευα ότι θα γίνει ποτέ κάτι. Και εκείνος μετά μου είπε ότι όλο αυτό το διάστημα έβλεπε ότι εγώ είμαι πιο ξεχωριστή από την ξαδέλφη μου, είχα καλύτερη συμπεριφορά και το έβλεπε στο γραφείο. Δεν χρειάζεται να του πω εγώ κάτι. Ναι. Και μου είπε κιόλας ότι ήλπιζε να μην κάνω κάποια σοβαρή σχέση, γιατί θα ζήλευε. Βγαίναμε και εξακολουθούμε να βγαίνουμε όλοι μαζί. Σας είπα, με την ξαδέλφη μου είμαστε πολύ δεμένες. Κάνουμε πολύ παρέα. Φαίνεται. Και Σαββατοκύριακα πάμε εκδρομές μαζί, διακοπές. Τέλος πάντων, καλώς ή κακώς, έτσι είναι αυτή η κατάσταση. Δεν είναι και παντρεμένη ούτως ή άλλως. Αυτός είναι ο λογιστής του γραφείου. Εδώ και πολλά χρόνια και είναι της απόλυτης εμπιστοσύνης μας. Και ειδικά με τα λογιστικά δεν παίζουμε στις μέρες μας. Τα έφτιαξα λοιπόν εγώ μαζί του, αλλά μπροστά μου δυστυχώς στο γραφείο έχει αρχίσει και με ενοχλεί πολύ που εκείνη σαλιαρίζει μαζί του και εκείνος το δέχεται. Τι να κάνω, μου λέει, δεν μπορώ να σταματήσω, θα φανεί ότι αλλάζω συμπεριφορά. Εγώ στο γραφείο κάνω την περισσότερη δουλειά. Και εκείνη έρχεται πιο πολύ να περνάει την ώρα της και δεν ασχολείται ουσιαστικά. Και εδώ τώρα σκεφτόμουν έναν τρόπο να της πω να φύγει, να κρατήσω εγώ το γραφείο και αν θέλει να συνεχίσει να της δίνει ένα μισθό υπαλλήλου, απλά όχι μισά-μισά τα έσοδα. Και δεν σας κρύβω ότι με ενοχλεί πάρα πολύ να βλέπω μαζί με τον σύντροφό μου να ψαλιαρίζουν. Ο οποίος είναι και σύντροφος. Έτσι τον βλέπει, έτσι τον βλέπει. Ναι, αλλά ζηλεύω, τι να κάνω. Για ολοκλήρωση, ναι. Και έτσι μαζί με εκείνον έπιασα τον πατέρα μου. Του είπα ότι η ξαδέλφη μου έχει κάνει κάποιες οικονομικές παρατυπίες που τις εντόπισε ο λογιστής, δηλαδή το αγόρι μου. Και για να μην την εκθέσουμε και επειδή δεν θέλω να τη διώξει, του ζήτησα απλά να την απομακρύνει από τη θέση της διεύθυνσης και να είναι εξωτερική υπάλληλος με μισθό. Τρέχα στην εφορία, κάνω αυτό. Φέρε δυο καφέ. Όχι ακριβώς.
επειδή η εταιρεία μας είναι ασφαλιστική, θα αναγκάζεται να κάνει ταξίδια, να συναντάει πράκτορες εκτός Αθηνών. Την ξεφορτώνεσαι κιόλας. Και γενικά δεν θα είναι συνέχεια μαζί μας στο γραφείο. Αυτό είναι το point. Α, πάει με το λογιστή. Ο πατέρας μου το σκέφτεται σοβαρά. Και ο σύντροφός μου δέχτηκε να μιλήσουμε μαζί στον πατέρα μου. Γιατί καταλαβαίνει ότι έχω τη δυνατότητα και τις γνώσεις να αναλάβω μόνη μου εξ ολοκλήρου το γραφείο. Και θα στηρίξουμε ο ένας τον άλλο. Το θέμα μου είναι ότι πρέπει να την απομακρύνουμε ήρεμα και διακριτικά, χωρίς να προκληθούν φασαρίες και να μην καταλάβει και τίποτα για τη σχέση μας. Έτσι κι αλλιώς, ακόμα είναι αρχή και στο κάτω-κάτω δεν ξέρω κι εγώ αν θα δέσει εντελώς με το παιδί αυτό. Και απλώς θέλω τη γνώμη σας, γιατί δεν ξέρω πώς να τη διαχειριστώ ακριβώς αυτή τη φάση. Με παιδάκι μου, 2 λεπτά, θα με τρελάνεις τελείως. Ολοκλήρωσε αυτή την ιστορία σου. Ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν. Ο σύντροφός σου, λοιπόν, αυτός είναι κανονικά και σύντροφος της ξαδέλφης σου. Εσύ το ανέχεσαι όλο αυτό? Δεν θέλω να το ανέχομαι. Τότε γιατί δεν του λες να χωρίσει και κάνεις όλες αυτές τις σκευωρίες απλά για να είστε μαζί? Μου έχει πει, το έχουμε συζητήσει. Α, ναι. Και μου έχει πει ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να τη χωρίσει. Γιατί? Γιατί του ανοίχθηκε πρόσφατα με το θέμα του πατέρα της και τον επιτέλεσε. Α, και τη συμπαραστέκεται, ας πούμε. Πάντως, τη μία έχει πει 3 φορές, δεν είναι και παντρεμένη. Ναι. Δηλαδή, αν ήταν παντρεμένη, γι' αυτό ο τύπος τα έχει και με τις δύο, κανονικά, και τη δουλεύει και τις δύο. Το έχουμε καταλάβει. Γιατί είναι θέμα του πατέρα της. Μα γιατί με δουλεύει? Για να το καταλάβουμε όλο, κάποιοι τηλεφιατές που μπορεί να μην το έχουν καταλάβει. Εσύ με την ξαδέρφη έχετε ένα ασφαλιστικό γραφείο. Και ο μπαμπάς, και ο μπαμπάς. Που είναι του πατέρα σου, αλλά έχει πάρει και την ξαδέλφη μαζί. Μάλιστα, καλά τα λέω? Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, η ξαδέλφη σου 2 χρόνια τα έχει με το λογιστή, έναν που έχετε πολύ καλό εκεί πέρα. Κάτι επίδειξες. Η ξαδέλφη είναι ορφανή. Σωστά. Και ο θείος έχει αναλάβει την προστασία του ορφανού αυτού. Σωστά. Λοιπόν, άρα εσύ τα έχεις φτιάξει με το στίβο της ξαδέλφης σου και έχετε κάνει κόλπο ώστε να φάτε την ξαδέλφη σου, να τη βγάλετε εκτός του γραφείου και να το πάρετε εσείς στο γραφείο. Και έχεις κάνει. Όχι, το γραφείο ουσιαστικά είναι και οι δύο στο γραφείο. Γιατί ναι, θέλω να την πετάξουν απ' έξω. Ναι, να την πετάξουν. Είναι και ο σύντροφο. Στο γραφείο, να τη δίνει ένα μισθό, είπε. Να τη δίνει ένα μισθό, είπε. Κάτσε. Ναι. Γιατί νομίζω ότι δεν είναι τόσο σύντροφο. Πιο πολύ το γραφείο. Πιο πολύ το γραφείο θέλει εσύ. Εγώ έτσι φοβάμαι ότι και ο σύντροφο θέλει το γραφείο. Α. Και καμία από τι δύο. Α. Κάτι δεν μου πάει καλά. Ο σύντροφο ένα υπαλληλάκο είναι εκεί μέσα. Η Ελένη 31 ετών στη γραμμή μας. Να ακούσουμε πρώτα την Ελένη και μετά να μας πει και η κυρία Μάρα. Ελένη μου, γεια σου, καλό μεσημέρι. Σ' ακούμε. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι? Καλά, μια χαρά. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Η κυρία Φανή είναι σε σχέση? Τι? Είναι σε σχέση. Παράνομη, παράνομη με σχέση. Με το σύντροφο της ξαδέλφης. Με το λογιστή. Και βγαίνουν όλοι μαζί, δηλαδή κανονικά. Όλοι πάνε για σουβλάκια, όλοι μαζί. Σουηδία. Φανή, να απαντήσει, Φανή. Τι να πω. Βγαίνουμε όλοι μαζί, όπως σας είπα. Με την ξαδέρφη μου από παλαιότερα ήμασταν πολύ δεμένοι. Αλλά δεν είναι ότι βγαίνουμε όλοι μαζί και είμαστε μια ωραία σχέση με 3 άτομα. Αυτό δεν θέλω να παρεξηγήσει η κυρία Ελένη. Αλλά... Ναι, ναι. Γιατί άμα ήταν να είσαστε καλά μαζί, τότε να το πει στην ξαδέρφη σου να βγαίνετε όλοι για μαζί. Ήχο δώστε εγώ κάτω στις γραμμές, ναι. Ναι, να το. Ξαναπε, τι είπε. Δεν το άκουσα με αυτό. Ήχο, θέλουμε ήχο κάτω. Για ξαναπε, Ελένη μου. Αν είναι να βγαίνετε τόσο καλά μαζί, τότε πέστε στην ξαδέρφη σου για να βγαίνετε και οι τρεις σας. Τι να πω. Αμέ, και στο κρεβάτι. Φανή. Τρεις χωράνε. Τι να πω τώρα, εντάξει. Δεν νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με το πρόβλημά μου. Φανή, θα με εξοργήσεις, αλήθεια. Είναι δυνατόν εσύ να μην σκέφτεσαι καθόλου ότι αυτός ο τύπος τα έχει κανονικά και με την ξαδέλφη σου και να το δέχεσαι? Αξιοπρέπεια δεν έχεις. Δεν σέβεσαι την ξαδέλφη σου, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αξιοπρέπεια δεν έχεις. Ποια αξιοπρέπεια? Αφήστε την παιδιά να απαντήσει. Να απαντήσει, έλα Φανή μου. Σχέση μαζί του. Απλά περιμένω την κατάλληλη στιγμή που θα τη χωρίσει. Δεν είναι ότι δεν έχει πέσει. Ακούστε τραπέζι, τώρα τι συμβαίνει. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μιλήσει την ξαδέλφη της. Δεν είναι πράγματα αυτά τώρα. Τι να μιλήσει καλά, να τη διώξει. Ο λογιστής και κατά τα λεγόμενα της Φανής είναι ένα γατόνι. Είναι. Το γατόνι λοιπόν τα έχει με τους δύο συνεταίρους, με τις δύο αυτές κοπέλες. Σου λέει, με κάποια δεν θα δέσω περισσότερο να φάω το γραφείο? Με κάποια θα δέσει περισσότερο και θα φάει το γραφείο ο λογιστής και θα χωρίσει και αυτή την κάποια. Και πόσο μάλλον, Γρηγόρη, όταν ο πατέρας δεν έχει ακόμα τολμήσει να κάνει τη διανομή. Βέβαια. Μεταξύ κόρης και ανιψιάς. Ελένη, τι συμβουλή δίνεις στη Φανή, γιατί έχω πολλές κυρίες στη γραμμή. Ναι. Ωραία, εγώ συμβουλεύω να μιλήσει στην αδέλφη της, γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά για μένα. Να της πει, τι βέβαια αγάπη μου, ότι θέλω να σε διώξω από το γραφείο. Όχι, να της μιλήσει για τη σχέση, να ξεκόψει τελείως. Δεν γίνεται τώρα αυτά τα πράγματα. Μπράβο. Εντάξει. Δεν γίνεται. Λοιπόν, στη γραμμή μας έχουμε και την Εύα 23 ετών. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη μου. Γεια σου, Εύα. Καλημέρα, Κατερίνα μου. Γεια σου, σε ακούμε. Και εμείς και η Φανή. Αξιοπρέπεια η κυρία δεν έχει, αυτά κυρία Φανή. Ακούει η Φανή να απαντήσει, έλα, Φανή μου. Μα σας εξήγησα και
πάλι. Περιμένω πραγματικά την κατάλληλη στιγμή για να χωρίσει. Μα δεν θα χωρίσει. Απλά σα κοροϊδεύει και τις δύο. Και επειδή μου το είπε η κυρία Εύα 23 ετών, σημαίνει ότι ισχύει κιόλας. Μα δεν θα σε χωρίσει ούτε σένα ούτε την ξαδέρφη. Θα σας παίζει και τις δύο. Θα τις χωρίσει και θα τα φτιάξει με το θείο. Ναι, και εκεί θα πάρει σίγουρα. Θα πάνε όλοι μαζί. Και το γραφείο το έχει στην τσέπη. Αντί να κάτσει να σεβαστεί την κατάσταση της ξαδέρφης ότι είναι ορφανή, πας να τη διώξεις από τη δουλειά. Αντί να χωρίσεις και να βρεις έναν άλλον. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε λίγο, γιατί νομίζω ότι έχουμε παρεξηγήσει μερικά πράγματα. Πρώτον, μια χαρά αξιοπρέπεια έχω. Όντως ο εγωισμός μου έχει πέσει τον τελευταίο καιρό, γιατί περιμένω όντως την κατάλληλη στιγμή για να πληγωθεί λιγότερο η ξαδέρφη μου. Δεύτερον, δεν θέλω να την πετάξω από τη δουλειά και να μείνει στους πέντε δρόμους. Απλά να έχει μια διαφορετική θέση στο γραφείο. Με άλλο μισθό. Με άλλο μισθό. Και να είναι έξω από το χώρο του γραφείου. Να σε ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Δεν υπάρχουν άλλα αγόρια. Υπάρχουν άλλα αγόρια, φυσικά και υπάρχουν άλλα αγόρια. Απλά εγώ αυτόν θέλω σε αυτή αυτόν τη φάση. Αυτόν θέλουμε τώρα. Φανή, να σας κοροϊδεύει και τις δύο. Εκεί. Φανή, έχετε κολλήσει που μας κοροϊδεύει. Σηκώνεται ο αέρας. Μας κοροϊδεύει, κοπέλα μου. Όταν σου λέει θα τη χωρίσω και περιμένω την κατάλληλη στιγμή, πιστεύεις μετά από δύο χρόνια σχέση να τη χωρίσει. Λοιπόν. Μα δεν είναι ότι από τα δύο χρόνια είχε παράλληλη σχέση και μαζί μου. Το τελευταίο καιρό συνέβη. Ο επόμενος. Εύα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλά τα λες. Εύχομαι η κοπέλα να βάλει λίγο μυαλό. Μακάρι. Λοιπόν, η κυρία Μαρία είναι στη γραμμή μας. Είναι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας. Μπορεί να θέλει να δώσει μια συμβουλή στη Φανή. Γεια σας, κυρία Μαρία μου, τι γεια κάνετε. Γεια σας, κορίτσια. Χιλιάδες φορές προσπαθώ, Κατερίνα, με την εκπομπή σου να σας πάρω και δεν μπορώ. Σήμερα τα καταφέρετε, λοιπόν. Σας ακούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ και το παλικάρι που με έβγαλε. Είμαι μεγάλη, έχω δει πολλά, έχουν δει τα μάτια μου πάρα πολλά. Αλλά δεν επιτρέπω όμως να πάρει η ξαδέρφη μου τον άντρα μου ή εγώ τον άντρα της ξαδέρφης μου. Εσείς σας συνέβη κάτι τέτοιο? Εγώ, κοιτάξτε να δείτε, κάποτε ήμασταν και εμείς κοπελίτες και κάναμε παρέα η ξαδέρφη μου, εγώ και η ξαδέρφη μου είχε έναν φίλο. Οπότε ήξερα ότι έχουν σχέση, από εκείνη το γνώρισα. Κάτι έγινε και χωρίσανε. Και μου λέει, ξέρεις τι, να στείλω το μάστορά μου προξενιό να σε ζητήσω. Εσύ μου λέει, μιλάς με τα παιδιά, με όλο τον κόσμο, αλλά δεν υπάρχει άλλη από σένα. Δηλαδή δεν με βάζουν χέρι άντρες. Γυρίζω κι εγώ και του λέω, δεν τρέπεσαι λίγο, του λέω, δεν κοκκινίζεις. Και θα πάρω εγώ εσένα μέχρι χθες αγκάλια, δεν λέω την ξαδέρφη μου. Μάλιστα. Και θα πει ο θείος μου, εξαιτίας σου χώρισε η κόρη λοιπόν, μου. Λοιπόν, εδώ όμως, κυρία Μαρία μου, είναι μια άλλη ιστορία. Θα σας πω τώρα. Ναι. Λοιπόν, και τον έκανα πέρα. Θέλει να έχουμε μια φιλία απλή. Του λέω να έχουμε μια καλημέρα, γιατί ψώνιζε από το μαγαζί που δούλευε και αυτό το παιδί. Αυτός έκανε σόλε, τσακάρης. Εμείς παίρναμε παπούτσια καινούρια από το μαγαζί. Το αφεντικό του ήταν πατριώτης μας. Έτσι τον έκανα πέρα. Και κάποτε κατέβηκα εγώ από το χωριό μου στο Σιδηρόκαστρο και μέσα στη βόλτα, όπως κάναμε συνήθως στη Μακεδονία, είχαμε βόλτες και τέτοια. Ναι. Μου λέει, είδες, πήρα πόντια πάλι. Επειδή είμαι πόντια εγώ. Ναι. Του λέω και εγώ, να τη χαρείς, αλλά μην την κερατώσεις. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Θέλω λοιπόν να δώσετε μία συμβουλή τώρα στη Φανή, που περιμένει στη γραμμή μας. Συμβουλή δίνω στην κοπέλα να αποφύγει, να αφήσει τον άνθρωπο που έχει δύο χρόνια σχέσεις με την κοπέλα. Να τον χωρίσει. Να μην μπει στη μέση αυτή. Ένα παραπάνω που είναι συγγενής και είναι ορφανή, πρέπει να την προστατέψουν και όχι να την καταστρέψουν. Αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μαρία μου. Καλά τα λέτε. Λοιπόν, έχουμε και την κυρία Όλγα, 40 ετών στη γραμμή μας. Να ακούσουμε και την κυρία Όλγα. Γεια σας, ναι, κυρία Όλγα μου. Καλησπέρα, σας ακούμε και εμείς και η Φανή που είναι στη γραμμή. Ναι, θέλω να πω στη Φανή ότι αυτό που να κάνει δεν σκέφτεται ότι μπορεί η ξαδέρφη της να την πάρει χαμπάρι. Πώς να με πάρει χαμπάρι, από πού και σπου. Φανή. Από πού και σπου, αυτό λέω. Πώς να με πάρει χαμπάρι. Πού τα έχεις με το έλα βρε πως θα το πάρει, ουδέν κρυπτών. Δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να μιλήσει, γιατί δεν το ξέρει κανένας. Και προφανώς θες να προλάβεις το να σας πάρει χαμπάρι, γι' αυτό και θέλεις να τη διώξεις από το γραφείο. Κάπως έτσι σκέφτεσαι. Όχι ακριβώς, αυτό δεν το φοβάμαι. Δεν είμαστε διαχειτικοί ο ένας με τον άλλον στο γραφείο. Απλώς δεν αντέχω εγώ να τους βλέπω να είναι μεταξύ τους σαλιαρίσματα. Τώρα εφόσον έχεις βάλει τέτοιες πλώρες, κάνε. Κατάπιετο κι αυτό και άσε το να σαλιαρίζει. Ευχαριστούμε πολύ την Όλγα και να μας δώσει μια συμβουλή η κυρία Μεϊμαρίδη στη Φανή, γιατί όλο το χειρίζεται λάθος κατά την άποψή μου. Από το πρωί που ήρθα μιλάμε για κατάρες. Σκέφτομαι, Κατερίνα μου, το εξής. Και ίσως είμαι και σκληρή μερικές φορές με τους ανθρώπους εδώ, τους Έλληνες.
σε μία χώρα, σε ένα λαό, ο οποίος επί 3.000 χρόνια το πρότυπό του ήταν οι ατρίδες, η κλυτεμνίστερο δολοφονή, τα φτιάχνει με τον κόμενο τον Αίγιστο, δολοφονεί τον Αγαμέμνονα, ο Θιέστη, ο Ατρέας σκοτώνει τα παιδιά του Θιέστη, τα μαγειρεύει και τα δίνει να φάει μέχρι και ναι, κανιβαλισμό και έχει μέσα. Ναι. Όταν λοιπόν 3.000 χρόνια έχεις, θαυμάζεις ένα τέτοιο πρότυπο, για ποιο λόγο να μας φαίνεται περίεργο που αυτή εδώ η κλυτεμνίστερα πολεμάει την άλλη την ωραία εντάξει, Ελένη. Αυτό σημαίνει σε όλο τον κόσμο όμως. Εντάξει, εγώ διάβασα μια ιστορία προχθές που η Πεθερά έμεινε έγκυος από το γαμπρό και είχε συμβεί στην Αμερική. Το λέγαμε προχθές έγινε. Λοιπόν, οπότε εδώ όμως να δω, δεν ξέρω ότι είναι μόνο δικό μας. Για τη δική της την περίπτωση. Ναι. Και πάλι μιλώντας για τα πρότυπα, γιατί τα πρότυπα είναι πολύ βαθιά ριζωμένα μέσα μας. Εκείνα τα χρόνια, για να γίνεις βασιλιάς το 1500 π.Χ. κάπου, ένας ήταν ο τρόπος. Ποιος ήταν αυτός? Να παντρευτείς τη βασιλοπούλα. Ποιο να φας. Ναι. Να φας ενώ να φας στους άλλους. Η δεσποινής εδώ αυτή φανεί, πάει να φάει την άλλη, για να οικειοποιηθεί τον μπαμπά, διότι από την ώρα που πεθαίνει ο θείος, λέει ο μπαμπάς είναι δικός μου, η δουλειά είναι δικιά μου. Τι πιστεύετε μου, ότι πρέπει να κάνει τώρα? Και ο γκόμενος δικός μου. Εντάξει, να κατανοήσει ότι είναι πολύ βαθιές έννοιες αυτές οι οποίες την οθούν να κάνει κάτι τέτοιο. Να τα ξαναβρει με την και να βρει έναν άλλο τύπο, ρε παιδί μου. Λογιστής, βρωμαϊοτόπος. Μπορεί να υπάρχει βρει όσο και άλλη θέλει. Λύση, να έχει, όχι, το άλλο σενάριο να έχει βρει το λογιστή και να θέλουν απλά να πετάξουν το γραφείο την ξαδέρφη. Α, μπράβο. Λοιπόν, μπορεί να είναι και έτσι, Φανή μου, δεν ξέρω. Λοιπόν, Φανή μου, απομακρύνσου και από αυτόν. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι υγιέστερο. Πού πας? Έχουμε πάρα πολλές γραμμές. Πάω στην Κουμτέλ μου, κυρία Μάρα μου, και έρχομαι σε λίγο, γιατί έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα. Αυτή κοκτέιλ, τι είπε. Κουμτέλ. Λοιπόν, μη βλέπετε αυτές τις μέρες που έχει κάπως φτιάξει η θερμοκρασία. Καθίστε καλέ, θα λιποθυμήσω. Όταν σηκώνομαι έτσι και έχει και ζέστη εδώ, όταν σηκώνομαι έτσι απότομα, είμαι, νομίζω ότι θα πέσω κάτω. Πάω να κοιτάξω το σίδηρό μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και προσέξτε να δείτε. Πάρτε τα τελευταία μας τεμάχια. Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας. Και δεν θα πάρετε το κουμτελάκι δώρα με τις δύο κουμτέλ, αλλά και με τη μία. Θα παραγγείλετε τώρα στο 18338 και αύριο θα είναι σπίτι σας σε μια προνομιακή τιμή. Αγαπημένες μου φίλες, μία κουμτέλ και εδώ το κουμτελάκι. Παλιότερα σας έβαινα δύο κουμτέλ και εδώ το κουμτελάκι και μου λέγατε, αχ, βρε Κατερίνα μου, το θέλουμε αυτό το κουμτελάκι και με τη μία. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε και τις δύο. Παρόλο που και οι δύο συμφέρουν, γιατί είναι σε ακόμα καλύτερη τιμή. Όμως, με τη φανταστική προσφορά που σας έχουμε κάνει στην τιμή, με τη μία σας δίνουμε εδώ και το κουμτελάκι. Να σας πω το εξής, ότι πραγματικά θα σωθείτε με την κουμτέλ. Ζεσταίνει ολόκληρο διαμέρισμα 150 τετραγωνικών, γιατί είναι η πιο ισχυρή της αγοράς. 2.800 βατ. Την ανάβετε. Μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Πατάτε το κουμπάκι της εδώ. Έχει φτάσει το πικ της θερμοκρασίας και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Αν θέλετε, ανάβετε και τις 5 λάμπες χαλαζία. Αν θέλετε για κάποιο δωμάτιο, ρυθμίζετε εσείς και ανάβετε λιγότερες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχετε την απόλυτη θέρμανση πάρα πολύ οικονομικά και πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί οικονομικά? Διότι βάζετε στην πρίζα και δεν καίει τίποτα. Δεν έχει καμία σχέση ο λογαριασμός της ΔΕΗ που θα σας έρθει αν έχετε ανοιχτά τα air condition με το να έχετε ανοιχτή την κουμπτέλ. Είναι απειροελάχιστα. Και το πιο σημαντικό, δεν καίει πετρέλαιο. Τίποτα. Δεν χρησιμοποιείται πετρέλαιο. Μπορεί να ζητάνε ολόκληρο διαμέρισμα. Υπάρχουν πολυκατοικίες ανάμεσα σε αυτές και οι δικοί μου, στις οποίες ο κόσμος δεν μπορεί να βάλει πετρέλαιο ή δεν βάζει για τους χυψηλόγους. Έτσι λοιπόν, για να σωθείτε, χρησιμοποιήστε την Κουμτέλ. 5 χρόνια είναι στην αγορά, δεν έχει παρατηρηθεί ούτε ένα παράπονο. Και να πω ότι είναι και η μόνη που σας δίνει και εγγύηση αλλά και σέρβις για 2 χρόνια. Δηλαδή, αν στα 2 χρόνια πάθει το οτιδήποτε, τηλεφωνείτε στα κεντρικά, έρχεται το χαρτί της εγγύησης, το έχετε εσείς μαζί σας, το δίνετε και έχουν οι άνθρωποι και σας το φτιάχνουν. 18338. Τώρα τηλεφωνήστε, γιατί σήμερα θα πάρετε με τη μία μόνο κουμτέλ δώρο και το κουμτελάκι. Και ζεσταίνεστε έξυπνα και οικονομικά. Να πω ότι θα είναι άμεσα κοντά σας. Δηλαδή και αύριο θα είναι κοντά σας και έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας. Είναι πάρα πολύ ασφαλής. Το τονίζω αυτό. Δηλαδή υπάρχει και ένας ουσιαστικά ανακλαστήρας, αν έχει νευτείς να το πω έτσι, που όταν πλησιάσει δίπλα ένα ζωάκι, κάποιος από εσάς, το παιδάκι σας, αυτομάτως σβήνει. Υπάρχει ανιχνευτής κίνησης. Όπως σβήνει και όταν πέσει κάτω. Οπότε δεν έχετε να φοβάστε τίποτα. Δεν έχετε να φοβάστε κάτι. Να πω ότι είναι πάρα πολύ ελαφριά. Κοιτάξτε,
Είναι τόσο μεγάλη σε διαστάσεις και είναι τόσα πολλά κυβικά, όμως μετακινείται πάρα πολύ εύκολα. Εσείς θέλετε κάτι ελαφρύ, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι έτσι μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι έχουν θέματα με τη μέση τους. Δεν μπορούν να σηκώνουν βάρη, ούτε εγώ μπορώ να σηκώνω βάρη. Τη σέρνω τσακ από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ απλά. Και να πω ότι βοηθάει πάρα πολύ στην υγρασία, διότι λειτουργεί σαν αφυγραντήρα στο πάνω μέρος. Αυτό να ξέρετε. Και έτσι, ουσιαστικά, λειτουργεί σαν αφυγραντήρα στο πάνω μέρος. Οι λάμπες χαλαζή έχουν αυτή τη δυνατότητα. 18-3-3-8 για περιοχές με πολλή υγρασία, θα σωθείτε. Κυριολεκτικά θα σωθείτε. Προλάβετε την προσφορά μας. Μην βλέπετε δύο κουμπτέλ και το κουμπτελάκι δώρο. Λάθος. Και με τη μία κουμπτέλ το κουμπτελάκι δώρο. Καλά, και με τις δύο εννοείται. Αλλά επειδή θέλατε και το κουμπτελάκι, οπωσδήποτε είναι το κουμπτέλο, παιδάκι μου. Εδώ είναι. Και να σου πω το συγκεκριμένο κουμπτέλο. Φάνηκε τίποτα, έτσι πως το έσκυψα. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, όχι βέβαια, λέει ο Βάνιας. Και με το συγκεκριμένο κουμπτέλο παιδάκι, το έχετε στο μπάνιο σας, εκεί που διαβάζετε. Εγώ πολλές φορές που το βάζω κάτω από το γραφείο, επειδή παγώνω τα πόδια μέσα στο σπίτι, τσακ την πρίζα και ζητάνε τα ποδαράκια σας. Θα το πάρετε δωρεάν και κάτι άλλο. Για τις δύσκολες μέρες του μήνα που κρυώνουν τα πόδια μας και κρυώνει η κυλίτσα μας, βάλτε το δίπλο σας, θα σωθείτε. Για τις φίλες, καταλαβαίνετε. 18338. Τώρα τηλεφωνήστε. Θέλω να σας διαβάσω ένα μήνυμα που μας έστειλε τώρα μια κυρία από την επαρχία. Από την Κοζάνη συγκεκριμένα, εκεί που έχει πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες αυτή την εποχή. Είχαν προσπαθήσει να ζεστάνουν το σπίτι με χίλιους δύο τρόπους. Είμαι τζάκι, είμαι καλοριφέρ, είμαι κοντίσιον, το οποίο κοντίσιον ξέρετε ότι η δυνατότητα την ξέρει είναι εκείνο το χειρότερο και η ζέστη είναι για εκείνη τη στιγμή μόνο. Πήρανε πριν από δύο μέρες μέσα από την εκπομπή μας την προσφορά δύο κουμπτέλ. Και κυριολεκτικά ζεστάθηκε όλο το σπίτι. 18338 και με μία 150 τετραγωνικά μπορούν να ζεσταθούν. Πάρτε τώρα τηλέφωνο στις διαφημίσεις, θα δείτε την προσφορά και όπως σας είπα, θα το πάρετε δώρο και με τη μία. Γύρω στα 200 τεμάχια έχω, τα τελευταία είναι. Δεν θα την έχω αύριο, δεν ξέρω αν θα την έχω από εβδομάδα κιόλας. Γι' αυτό τηλεφωνήστε τώρα για να κάνετε τις παραγγελίες. Στις διαφημισούλες έχουμε νέα γραμμή σε λίγα λεπτά. Πάμε. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. Τηλεθεατές 12 και 29 και η Λίτσα μόλις 31 ετών στη γραμμή μας. Γεια σου Λίτσα μου, τι κάνεις? Λίτσα. Γεια σου Κατερίνα μου. Καλά είσαι? Καλά είμαι. Σ' ακούμε. Πόσο είναι 29? Ναι. 31. Λοιπόν, είμαι πολύ συγχυσμένη. Ναι. Και θέλω τις απόψεις. Μάλιστα. Είναι η κυρία Μάρα. Εγώ έχω μία σχέση περίπου 6 χρόνια και έχω παραπονιαστεί. Μπράβο. Πέρασα πολλά μαζί του. Με πολέμησε πολύ η μάνα του. Ήδη στα 4 πρώτα χρόνια της σχέσης μας. Για κάποιο διάστημα κατάφερε να μας χωρίσει. Για ένα χρόνο που ήμασταν χωριστά. Τέλος πάντων, εγώ έμεινα στη σχέση, είτε από συνήθεια, αν θέλει, είτε από πείσμα. Καψούρα. Που περισσότερα από πείσμα του έκανα, ναι. Γιατί έχω και εγωισμό. Από όταν πέθανε ευτυχώς η μάνα του, έμεινα μαζί του και είπα ότι θα τον παντρευτώ. Ναι. Όμως, η ζωή μου είχε πει και ένας άλλος άνθρωπος. Φίλος του δικού μου, πολιτός του. Που μου είχε σταθεί πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις και ήξερα από την αρχή ότι ενδιαφέρεται για μένα. Επίσης να σας πω ότι ήμουν πολύ ξεκάθαρη μαζί του. Δηλαδή. Γιατί έχουμε σχέση, ενώ ίδιος ξέρει ότι εγώ δεν πρόκειται να παρατήσω το φίλο του. Α, είναι φίλος του φίλου. Είναι κολλητός. Είναι κολλητός. Το βλέπω στο σούπερ γιατί δεν μας το πες. Είναι ο κολλητός του μνηστήρα σου. Ναι. Ναι. Ωραία, για συνέχισε. Η κατάσταση άρχισε να μπλέκεται όταν πριν από περίπου δύο εβδομάδες
Ήρθε ο κολλητός του και μου είπε ότι ο δικός μου ετοιμάζεται να μου κάνει πρόταση στη γάμο. Συγχαρητήρια. Άψογος. Και μάλιστα θα μου την κάνει στα γενέθλιά μου. Ωραία. Που είναι σε λίγο καιρό. Συγκεκριμένα στις 21 Φεβρουαρίου. Ναι. Είμαι ψαράκι. Ζώδιο, καταλαβαίνετε πόσο ευαίσθητη είμαι. Τι γλυκό. Και πόσο τέτοιο. Μια μέρα θα μιλήσουμε για τα ζώδια παρακάτω. Πάμε να ολοκληρώσουμε την ιστορία. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Τέλος πάντων, από τη στιγμή λοιπόν που εκείνος ετοιμάζεται να μου κάνει πρόταση γλυκά μου, και εγώ θεωρητικά θα πετύχει το στόχο μου να τον παντρευτώ, αυτό που ήθελα πάντα δηλαδή, ο φίλος του άρχισε να αντιδρά και να με απειλεί ότι θα χωρίσουμε γιατί δεν περίμενα αυτή την εξέλιξη. Γιατί δεν περίμενα ξανά αυτή την εξέλιξη. Αυτή την εξέλιξη. Να τις... Δεν περίμενα ότι θα φτάσουμε στο γάμο. Αυτή... Μίλα λίγο πιο καθαρά, σας παρακαλώ. Λίγο πιο καθαρά. Ναι. Ναι. Και τώρα δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν θέλω να χάσω ούτε το φίλο του. Γιατί πραγματικά σας το λέω, είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος για μένα. Ναι, βέβαια. Και στο ερωτικό κομμάτι, κακά τα ψέματα, περνάμε υπέροχα. Φωτιά. Αλλά τώρα και απ' την άλλη, που ήρθε η στιγμή επιτέλους, μετά από τόσα χρόνια, να πάρω την εκδίκησή μου και να παντρευτώ τον άλλο. Εκδίκηση από τι? Παιδιά, σας παρακαλώ λίγο να ολοκληρώσει και μετά τις κάνουμε όλες τις ερωτήσεις. Πες την ιστορία, τα λέει λίγο περίεργα. Πες την ιστορία σου ολόκληρη, έλα μου. Μετά από τόσα χρόνια που λέτε, που ήρθε η ώρα να παντρευτώ, δεν μπορώ να φτάσω αυτή την ευκαιρία. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να προχωρήσω στο γάμο, την περίπτωση που όντως μου κάνει την πρόταση, γιατί παίζει και να μην την κάνει έτσι. Αλλά να διατηρώ παράλληλα και σχέση με τους φίλους. Okay. Τώρα αυτό πώς θα το πω, είμαι μπερδεμένη. Ναι, εγώ δεν άκουσα τη φράση. Εκεί που είσαι με τον φίλο σου, έρχεται με τον εγκόμενο, να το πω απλά. Τον αραβωνιάρη, τον αραβωνιάρη. Ποιος ήρθε και τις είπε να παντρευτεί, ο φίλος? Είναι 6 χρόνια μαζί με το και αυτό το κάθωσε ο φίλος του. Όχι ο μνηστήρας. Ο μνηστήρας. Ήρθε ο φίλος. Τα τελευταία 2 χρόνια να αραβωνιασμένη. Ναι. Και τον τελευταίο καιρό τα έχει με τον κολλητό. Ναι. Και έρχεται ο κολλητός και της λέει, ξέρεις, ο δικός σου θα σου κάνει πρόταση γάμου. Ακριβώς. Αυτό ζητάει ο κολλητός. Ωραία, κυρία Μάρα μου. Ναι, και το αποτέλεσμα, δηλαδή, η ερώτηση προς εμάς ποια είναι. Τους θέλει και τους δύο. Αυτή είναι, αυτό είναι το... Θέλω, ναι, και τους δύο. Αλλά δεν θέλω να παντρευτεί τώρα. Δεν θέλω να κάνω το φίλο του. Αλλά και τον αραβωνιαστικό μου θέλω να τον παντρευτώ. Ωραία. Ναι. Μας πήρε τηλέφωνο να μας πεις ότι θες να παντρευτείς, αλλά θες και, ότι θες και τους δύο. Ναι. Και πήρε σε εμάς να σου δώσουμε μια λύση επειδή θες και τους δύο. Αχ και δεν μας νοιάζει. Αχ και δεν μας νοιάζει. Να σας πω, θα τα αντιμετωπίσουμε όπως όλες τις γραμμές παίρνουν. Ελάτε, κυρία Μάρα μου. Ναι. Τι να, λοιπόν, ποιος σου είπε, κοριτσάκι μου, ούτως ή άλλως, ότι θα χάσεις τον κόμενο? Ο γκόμενος έρχεται, ο κολλητός του αρβωνιαστικού, τέλος πάντων. Ναι. Έρχεται διότι τον ιντριγκάρει αυτό το κρυφό. Ναι. Έχει ένα μίσος, μπορεί να είναι και κρυφός γκέι, δεν το ξέρεις. Έχει ένα μίσος για το φίλο του. Επικάλυψη. Και θέλει σώνει και δεν... Αλλά αυτό δεν το ξέρω, αν είναι γκέι, αν είναι straight. Αυτό μπορεί, είναι... λέω, μπορεί. Μπορεί, είπε, δεν είπε η κοπέλα. Δεν είπα. Αλλά μισή φαίνεται το φίλο για να τα φτιάχνει με σένα. Αν παντρευτείς, έχει ένα σμα ακόμα περισσότερο να του αρέσει αυτό και να κολλήσει. Δεν σου υπογράφει κανείς ότι μόλις παντρευτείς. Αυτός με απειλεί και μου λέει ότι αν παντρευτείς, εμένα θα με χάσει. Μα και εσύ, βρε κορίτσι μου, θες να παντρευτείς από πείσμα για την πεθερά. Μα η πεθερά, Θεός χωρίς. Δηλαδή, που μας έχει αποχαιρετήσει, μα είναι δυνατόν. Λοιπόν, ενώ είσαι... κάνεις καλό κρεβάτι με το φίλο, κάνε την επιλογή σου. Είσαι 6 χρόνια αραβωνιασμένη. Θα τα πετάξουμε αυτά στον κουβά. Και τον θέλεις τον αραβωνιαστικό. Δεν τον θέλει, κυρία Μάρα. Τον θέλει. Τον θέλει. Πώς τον θέλει και έχει κεραστεί? Γιατί θέλει να παντρευτεί μαζί του για να γιατί έχει πεισμώσει με την πεθερά. Η πεθερά πάει, βλέπει τα ραδίκια ανάποδα. Συγγνώμη κιόλας τώρα. Τι είναι αυτό, πάει η γυναίκα, τη συγχωρέσαμε. Έτσι είναι. Όχι, γιατί θα ικανοποιηθεί. Θέλω, έστω και από εκεί που είναι, Α, η πεθερά.
Α, δικιά μας είναι, που είναι αυτή. Πιστεύει στα πνεύματα, δικιά μας είναι. Κλείστε ένα ραντεβού, κυρία Μάρνα. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, δύο λεπτά. Στη γραμμή μας είναι η Όλγα και το τεσσάρων ετών. Τι νομίζεις? Να ακούσουμε την Όλγα. Εσείς νομίζετε όταν πεθάνει κάποιος... Α, με συγχωρείτε. Να ακούσουμε την Όλγα και αυτή είναι με τεσσάρκωση είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν μιλάω για με τεσσάρκωση καθόλου. Για τις ψυχές, ωραία. Όλγα μου, σ' ακούμε. Και εμείς και η Λίτσα, γεια σου. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά, καλά λέμε. Έλα μου. Η Λίτσα με ακούει, έτσι? Ναι, ναι, μιλάς στη Λίτσα. Ναι. Ωραία. Αυτό που κάνεις καταρχήν είναι ανήθικο. Mm-hmm. Δεύτερον. Ναι. Χαμήλωσε την τηλεόραση. Θα μας ακούς μόνο από το τηλέφωνό σου. Ναι. Γιατί σε μπερδεύει μάλλον. Είπαμε μέχρι στιγμής αυτό που κάνεις είναι ανήθικο. Και μετά. Δεύτερον. Τέτοιο, πώς το λένε. Πώς. Για πες το. Τι. Καταρχήν να δεχτείς την πρόταση γάμου. Είσαι με τον άνθρωπο. Πόσα χρόνια είπαμε. Έξι χρόνια. Και τα βλέξεις και με το κολλητό του. Ναι. Δύο χρόνια. Θες, Όλγα, επειδή έχω πολλές κυρίες περιμένω στη γραμμή να τη δώσει κάποια συμβουλή, αλλιώς να βγάλω μια άλλη κυρία. Ή να το σκεφτεί. Μεγάλες πάσεις. Ωραία, σκέψτε το και μήπως μας πάρει ξανά σκέψτε. Μετά. Λοιπόν, έχουμε την Αναστασία, 35 ετών στη γραμμή μας. Γεια σου, Αναστασία μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ακούμε και εμείς και η Λίτσα. Έχω να πω πάρα πολλά. Καταρχήν ντρέπομαι. Ναι. Καταρχήν ντρέπομαι για αυτά που λέει η κοπέλα. Είναι 31 χρόνια. Πώς σας δεν παίρνατε τηλέφωνο αφού ντρέπεστε? Περίμενε να μιλήσουμε, ωραία κοπέλα μου, δεν σε είπαμε και κάτι κακό. Λοιπόν, μη είσαι 31 χρονών, έτσι, είσαι με το μυστήρα σου. Και έχεις και το φίλο, το κολλητό. Ναι. Αν είναι δυνατόν, διάλεξε ένα από τους δύο ή χώρισε και με τους δύο και φύγε μακρά και φτιάξει τη ζωή σου με κάποιον άλλο. Ή κάθε με τον αρβανιαστικό σου και τι να πω. Έμα, κυρία Αναστασία, δηλαδή είναι... πάρα πολύ τετριμένο και συνηθισμένο. Το κάνουν πολλές και εγώ το έχω κάνει. Τι είπα να πει. Τι έχετε κάνει. Να ντρέπομαι και να μην ντρέπομαι. Να είστε αρμονιασμένοι και να είστε αρμονιασμένοι. Στο φίλο το πολύ δεν δηλαδή το θέλεις. Και τους δυο μας. Συγγνώμη, δύο λεπτά, παιδιά, μου απασχολεί τώρα πιο πολύ, κυρία Μάρα. Εσείς ήσασταν αρμονιασμένοι και τα είχατε και με τον κολλητό του. Όχι τον κολλητό του. Με έναν άλλον. Ναι. Εδώ είναι το κολλητό μα, πειράξε. Και πού θα πάμε, ρε. Και ποιον επιλέξατε. Στο περιβάλλον, το άμεσο. Να σου πω όνομα, υπάρχουν και η ομάδα αίματο. Δεν θέλω. Επιλέξτε τον αραβωνιαστικό, τον μνηστήρα ή επιλέξτε τον άλλον. Άλλο είναι το ένα παιδί μου, άλλο είναι το άλλο. Οι άντρε που είναι για οικογένεια, σπίτι και παιδιά είναι, έχουν μία φάτσα, μία κατηγορία. Οι άλλοι που είναι τα λαμόγια που κάνουν γιαγκόμενου, καψούρε και τέτοια. Είναι άλλη κατηγορία, η οποία εμεί του λέμε παγκίτε. Είναι ρατσιστικό, δεν είναι κατηγορία. Δηλαδή δεν υπάρχει άντρα που κάνει και για τα δύο. Όχι, δεν υπάρχει. Έλα, Αναστασία. Εσύ έχει δει και μηχανολόγο και γυναικολόγο. Μηχανολόγο να σου χτίσει το σπίτι και γυναικολόγιο να κοιτάει τη μήτρα σου. Μη γελάς. Μισό λεπτό γιατί μιλάμε όλοι. Να ακούσουμε λίγο την Αναστασία. Έλα, Αναστασία μου, δώσε μια συμβουλή. Πριν κλείσω τη γραμμή, θέλω να πω κάτι στην κοπέλα. Είμαι 35 χρονών και εγώ αραβωνιασμένη είμαι. Ωραία, με το καλό, ναι. Τέτοιο πράγμα ποτέ δεν έχω κάνει στο αγόρι μου. Ωραία, τι συμβουλή της δίνεις τώρα? Γι' αυτό θέλω να πω ένα πράγμα. Ναι. Να κάτσει με τον αραβωνιαστικό της άμα τον αγαπάει. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Λίτσα, έχεις να πεις κάτι, αν αγαπάς, γιατί δεν μένεις με τον αραβωνιαστικό? Εγώ σας είπα ότι με τον κολλητό του περνάμε καλά στο ερωτικό κομμάτι. Να το δες. Μα κυρία Μημαρίδη, τώρα. Τα λαμόγια και οι φορτηγατζίδες κάνουν πιο καλό κρεμάτι. Πρέπει να πάει. Δηλαδή, ο παντρεμένος με τα παιδιά δεν κάνει καλό κρεβάτι. Όχι. Ποιος το λέει αυτό? Διότι μεταλλάσσεται. Η καψούρα στα δύο μήνες. Πόσο δεν κρατάει λέω για μετά ο έρωτας? Από 30 κυρία Μάρα, μόλι παντρεμένοι να βγουν από την κουβέντα, για να τσακωθούμε. Αυτό γίνεται. Ο έρωτας και η καψούρα στην αρχή κρατάει 2-6 μήνες. Μετά ή θα γίνει μίσος και θα χωρίσουν, ή θα γίνει αγάπη και θα παντρευτούν. Αλλά από την ώρα που ξαπλώνεις το κρεβάτι με τον άντρα σου, είτε πιάνεις τον μπούτι σου, είτε το δικό του είναι το ίδιο χοιρινό κρέα. Αυτό δηλαδή τι σημαίνει? Βρείτε όλοι γκόμενες και γκόμενες. Αγαπάς αυτό. Ναι. Ναι.
Ναι. Τι εννοείς, να πάνε παντρεμένες και παντρεμένουν γκρόμενες και η Χριστιάνα 29 ετών. Εγώ να σου πω ότι είμαι ένα χρόνο σχεδόν σε σχέση και ο έρωτας δεν μου έχει φύγει καθόλου. Α, πολύ ωραία. Καλά, μην βιάζεσαι και εσύ, μίλες μεγάλα λόγια. Θα σε βάλουμε στο Guinness. Θέλω να χαλαρώσεις λιγάκι. Η Χριστιάνα. Θα τα πούμε με το καλό στην πορεία. 21 ετών είναι στη γραμμή μας. Και θέλει να μιλήσει με τη Λίτσα. Έλα, Χριστιάνα μου, σ' ακούμε. Καλησπέρα. Πώς είναι αυτό το κοριτσάκι, 21 είναι πολύ μικρή. Σ' ακούμε και εμείς και η Λίτσα. Ναι, απλά είμαι κι εγώ σε σχέση 3 χρόνων. Ναι. Οπότε πλέον να αποφέρω την γνώμη μου. Ναι. Πρώτα απ' όλα, αυτός είναι όντως κολλητός του και έβλεξε μαζί της. Λίτσα. Δεν τράβηκε ο κολλητός. Δεν τράπηκε ο κολλητός του που Λίτσα, Λίτσα. Μαζί της. Να σας πω κάτι τώρα, βγάζετε ένα παιδάκι 21 χρονών να μας πει τι. Έχει σχέση 3 χρόνια. Είναι ενήλικη. Είναι ενήλικη. Κάνει κρεβάτι, έχει περπατήσει, έχει πάει νύπιο. Μπορεί να πάρει και να λες ευχαριστώ που πήρε να σου δώσει μια συμβουλή. Έλα, Λίτσα, μα πάτε στη Χριστιάνα. Εγώ αυτό έχω να πω, ότι από ένα παιδάκι 21 χρονών τι συμβουλή. Άντε να πάλι. Πω. Άντε πάλι. Είδαμε και σένα που είσαι 31. Αυτό που λες είναι πολύ ρατσιστικό. Ποιο? Αυτό που λέει θα ακούσω συμβουλή από 21 ετών. Πήρε να ακούσει, θα πάρει και κυρία 18, θα πάρει και κυρία 18. Συγγνώμη, αυτή η Χριστιάνα μίλησε, το κορίτσι είπε κάτι. Πες της να μιλήσει αυτό το κορίτσι, Χριστιάνα. Χριστιάνα μου, πες τι θέλεις να πεις. Πρώτα απ' όλα, γιατί να μπλέξουμε τον κολλητό του, αν ήθελε να χωρίσει εξ αρχή. Δεν μπλέκουμε τρίτα πρόσωπα. Κοίτα, να σου, να σου απαντήσω εγώ γιατί. Ναι. Θα ναι. σου απαντήσω εγώ γιατί την πείρα την έχω εκεί. Ένας ξένος τύπος είναι κάπου μακριά. Μένει σε άλλη περιοχή, είναι ο κολλητός. Μπαίνω, βγαίνει μες στο σπίτι. Α, είναι εύκολο εννοεί. Είναι πολύ εύκολο. Και τι κάνεις εδώ εσύ, κολλητέ, να ήρθα λίγο πιο νωρίς, να πιω κάτι και σε περίμενα. Και τι κάνεις εσύ εδώ, κολλητέ, πάρε και την αρμονιαστικιά, τέλος πάντων, να τη φέρεις εκεί στην ταβέρνα που είμαστε. Σου έχω εμπιστοσύνη. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο. Να καλυφθεί. Και πάρα πολύ πιο ερεθιστικό και για τον ίδιο, αλλά και για την κόμενα. Εμένα αυτό δεν με ενοχλεί, αυτό που έχω να πω στο κορίτσι, αν με επιτρέπετε να τελειώσω, είναι αυτός ο φόβος της, ότι θα παντρευτώ και θα χάσω τον κόμενο, δεν ισχύει, λοιπόν, τελεία και πάλι. Και αφού δεν θέλει να ακούσει την γνώμη της Χριστιάνας που είναι 21, την ευχαριστούμε τη Χριστιάνα, ας ακούσουμε την κυρία Αναστασία που είναι 64. Γεια σας κυρία Αναστασία μου, καλό μεσημέρι, σας ακούμε. Γεια σου Κατερίνα. Γεια σας κυρία Αναστασία. Γεια σου Γρηγόρη, γεια σας εκεί στο πάνελ, Γρηγόρη. Είμαι το χερικό σου, Γρηγόρη. Το είναι. Χερικό είμαι σου, το χερικό σου από την Καλλικράτεια. Για τον Μπεν Νίνταμ πήρα να σας πω. Για τον Μπεν Νίνταμ. Μόνο έτσι μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας. Α, για τον Μπεν Νίνταμ, Γρηγόρη. Τι λέει, κυρία Λουκά είναι, παιδιά. Είναι η κυρία Λουκά. Κλείστε την, παιδιά. Δεν η κυρία Λουκά είναι. Είπε. Η κυρία Λουκά ήταν. Ποια είναι αυτή η Γρηγόρη? Δεν ήταν, σαν την κυρία Λουκά. Έχεις και εσύ βρεντόμενα και με την κρύβεις. Η κυρία Λουκά πρέπει να τα πούμε στον αέρα, κυρία Μημαρίδη. Τι είναι αυτά? Συμμαθήτριά μου. Αλήθεια? Όχι, ρε, πλάκα κάνει. Εγώ μου φάνηκε επειδή είχατε πάει φαντάρι μαζί με την κυρία Λουκά. Είναι το Μπεν Νίνταμ. Ο Μπεν Νίνταμ. Τι είναι αυτό? Είναι μια υπόθεση εξαφάνισης η οποία κρατάει δεκαετίες. Ο γνωστός Μπεν. Ο γνωστός Μπεν. Κρατάει δεκαετίες, ναι. Αυτό τι σχέση είχε τώρα? Προφανώς η κυρία έχει κάποια σχέση με την οικογένεια ή έχει μπλακεί με κάποιο τρόπο και θέλει κάτι να πει. Ποια οικογένεια της κοπέλας πήρε τηλέφωνο? Όχι, όχι, του Μπεν Νίνταμ. Ωραία, άμα θέλει η κυρία να τηλεφωνήσει πάνω, μήπως μπορέσουν οι συνάδελφοι να τη βοηθήσουν, αλλά σε λάθος εκπομπή ίσως πήρε. Μάλιστα. Σήμερα, κυρία Μάρα μου, μία συμβουλή στην Λίτσα, παρακαλώ. Και έρωτα δεν είναι αυτό και κάτι μας κρύβεις εσύ. Έλα, κυρία Μάρα, μη με δικάζετε. Για πες. Λοιπόν, πες. Μια συμβουλή στη Λίτσα να δώσουμε. Τι τραβάω. Λίτσα, προχώρα μπρος, παντρέψου τον αρβωνιαστικό. 6 χρόνια τον έχεις αστεφάνωτο, τον ταλαιπωρείς. Κάνε και μία ωραία οικογένεια και ο άλλος δεν φεύγει, κοριτσάκι μου. Don't worry. Δηλαδή, κυρία Μάρα, η συμβολή που δίνετε σήμερα είναι να παντρευτεί και να κρατήσει και τον εραστή. Έχω εντελώς άλλη άποψη. Δεν θα φύγει ο εραστής. Η ερώτησή της, εκτός και αν είμαι κουφή, σαν την πριγκίπισσα Λίκη. Να τους κρατήσει και τους δύο, αυτό είναι. Η ερώτησή της είναι ότι φοβάμαι μην τον χάσω. Δεν φεύγει, δεν χάνεται. Πάντως, εγώ θα της έλεγα να μην παντρευτεί. Και εγώ το ίδιο θα της έλεγα. Και εγώ, τι θέλεις να γεννήσουμε γεροντοκόρες, δηλαδή. Παιδιά, κάτι πάει καλά σήμερα. Μα φτάνουμε τόσες εδώ μέσα. Μα κυρία Μάρα, παντρευτεί να χωρίσει, βρε Μάρα. Έλα, πού πάει πολύ αυτό το βασιλικό μπλε. Λοιπόν, η Φιλίπα Ιορδανίδη είναι μαζί μας από... Καλημέρα. Δόκτωρ Πρινού. Πολύ ωραία.
Καλημέρα. Εδώ είμαστε. Γεια σου, Φίλιππα μου, τι κάνεις? Καλά είμαι. Και θα μιλήσουμε για την ανέμακτη βλεφαροπλαστική. Ανέμακτη βλεφαροπλαστική, η οποία σήμερα είναι σε μία φανταστική προσφορά. Σε και να πούμε τεράστια. Για ποιο λόγο οι περισσότερες κυρίες, γιατί από την αρχή της χρονιάς έχετε κάνει πάρα πολλές ανέμακτες θεραπείες, επιλέγουν τα Dr. Prinu για αυτή τη θεραπεία. Μας επιλέγουν διότι πέρα από ένα τέλειο αποτέλεσμα που θα λάβουν, ένα σίγουρο αποτέλεσμα που θα λάβουν, θα έχουν και μία τεράστια προνομιακή τιμή για να κάνουν τη βλεφαροπλαστική. Η βλεφαροπλαστική είναι η νούμερο ένα θεραπεία στην κοσμητική ιατρική αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ανέμακτα, χωρίς χειρουργείο, χωρίς σημάδια, χωρίς πόνο. Βλέπουμε και στις εικόνες. Είναι ένα θέμα που ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο. Θέλω λίγο να εξηγήσουμε πώς ακριβώς γίνεται η συγκεκριμένη θεραπεία. Ότι οι ασθενείς δεν κοιμάται, ότι δεν είναι ενέσιμο, ότι υπάρχει ειδικό μηχάνημα για να τα καταλάβουν, να μην φοβούνται, γιατί βλέπετε το πριν και το μετά πώς εντυπωσιακό είναι. Με τη χρήση μιας ειδικής μικροχειρουργικής συσκευής, κάνουμε εξάχνωση κυρίως στο περίσσιο του δέρματος και στο άνω και στο κάτω βλέφαρο, χωρίς σημάδια, χωρίς πόνο. Από την πρώτη επίσκεψη έχουμε ένα 70% του αποτελέσματος. Ο ασθενής, ας τον πούμε, ο υποψήφιος πελάτης, μπορεί να κάνει κανονικά τις δραστηριότητές του, δεν ενοχλείται, δεν έχουμε σημάδια και δεν έχουμε πόνο. Μάλιστα. Οπότε μιλάμε για μια θεραπεία, μπορεί να έρθει μια κυρία κατά τη διάρκεια, ενώ μόλις τελειώσει τη δουλειά της, και ακριβώς να επιστρέψει κανονικά μετά σπίτι της και στις δραστηριότητες της. Χωρίς να έχει σημάδια, χωρίς να έχει πόνο. Ποια είναι η προσφορά για σήμερα? Λοιπόν, σε μια τεράστια προνομιακή τιμή θα δώσουμε την πρώτη επίσκεψη της ανέμακτης βλεφαροπλαστικής, να μας καλέσουν όλοι τώρα, στο 210-80-10.000 για την Αττική, 23-10-256-254 για Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Να πούμε και σε ποια σημεία μπορεί να γίνει συγκεκριμένη μέθοδος. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι μόνο κατά από τα μάτια, είναι και σε ρινοπαριακές. Βεβαίως, και να τονίσω ότι έχουμε 100% αποτέλεσμα με αυτή την θεραπεία στις ρητίδες του καπνιστού, το λεγόμενο barcode στην ιατρική αισθητική. Πολύ ωραία. 210-80-10.000 και να πούμε πού είναι τα καταστήματα Dr. Prinu. Βεβαίως, σε όλη την Αττική έχουμε καταστήματα, Θεσσαλονίκη. Να ξαναδώσω άλλη μια φορά την προσφορά μας σε μια τεράστια προνομιακή τιμή, ανέμακτη βλεφαροπλαστική. Να μας καλέσουν όλοι τώρα στο 210-80-10.000, 23-10-256-254 για Θεσσαλονίκη. Θέλουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο για να το έχουν υπόψη? Όχι, να πούμε ότι είναι μια θεραπεία που θα έχει 100% αποτέλεσμα την πρώτη επίσκεψη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα δείτε την τιμή. Κλείστε το ραντεβού στα Dr. Prinu και σε λίγα λεπτά είμαστε πάλι μαζί σας. Καινούριο είναι, διασκευή είναι. Με την Νικόλ Ράιντμαν, ναι. Μια Ισραηλινή στάρ. Πολύ ωραίο, υπέροχο. Λοιπόν, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, δεν έχουμε κληρώσει ακόμα την αυτοκινητάρα μας. Το Volkswagen, το T-Cross. Για δείξτε το ρεβάνια μου να γίνει χαμός. Τι ωραίο αυτοκίνητο είναι αυτό. 17.600 οικογενειακό, το καλύτερο SUV της αγοράς. Οικονομικό είναι, δεν καίει τίποτα. Ολοκένουργιο, τεράστιο. Θα βάλετε μέσα σκυλιά, γατιά, παιδιά, θείους, μαμάδες, παππούδες, Shopping. Όλοι θα μπείτε. 14999. Όπεν και ενώτημα τεπώνυμο στο 14999 και μαζί με αυτό διεκδικείτε και το νέο κατάστημα, ένα ολόκληρο κατάστημα franchise εταιρείας Cofit. Στείλτε πολλά μηνύματα, πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε άλλο 10 παρα 10. Να έχετε μια υπέροχη Πέμπτη. Μουά, γεια σας. For a night with you, driven by desire.